σου είπε σε το πιάτο. Ναι, αλλά μου σηκώθηκε τ' άλλο. Μάζεψε τα πιάτα, εσύ θα περιποιηθώ εγώ τη δεσμηλίδα. Τι λες, μωρά, που θα την περιποιηθείς εσύ, εγώ τι είμαι δηλαδή. Σιγά, τι κάνεις εκεί. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, είδες τι κάνεις, ρε μαλάκα. Με συγχωρείτε, δεν σπίνεις μαλάκα. Σε παρακαλώ, μακριά. Είμαι προχώρηση. Σιγά, τι σπρώχνεις, γιατί σπρώχνεις. Μα είσαι τελείως μαλάκας. Εγώ είμαι μαλάκας, εσύ είσαι μαλάκας. Μα τώρα τι θες δηλαδή, να σε δει ο διευθυντής που απλώνεις χέρι στους πελάτες, να σε διώξει. Τι λες, μωρέ, χέρι άπλωσα ή πήγα να τη σκουπίσω τα νερά, μαλάκα. Σιωπή. Τι εκφράσεις είναι αυτές! Σε γήπεδο βρισκόμαστε! Να μην ξανακούσω αυτή τη λέξη εδώ μέσα! Έχετε δίκιο, κύριε Διευθυντά! Με ένα μαλάκα είναι στο στόμα το μαλάκας! Σκασμός! Σκασμός! Πήγαινε εσύ να πάρεις παραγγελία. Μάλιστα. Και εσύ μάζεψε τα πιάτα. Μάλιστα, κύριε Διευθυντά. Γρήγορα! Τι άλλο θα πάρετε? Μάζεψε τα κεφίστρα! Δεν υποφέρεστε! Μου έχεις τριμπάξει όλα τα σερβίτσια. Απολύεσαι! Απολύομαι! Ναι, απολύεσαι! Μάζεψε τα μόνος σου. Γεια σου, Κίτσα. Γεια σου, Κίτσα, τελείωτη. Γεια σου, Κίτσα, με τα ωραία σου. Γεια σου, Κίτσα. Χαίρετε, δεσποινής Κίτσα. Χαίρετε. Είναι εδώ ο Στάθης? Εδώ είναι, αλλά δυστυχώς για πολύ λίγο. Γιατί τι συνέβη? Συνέβη ότι είναι τελείως ακατάλληλος για τη δουλειά μας. Γενικώς νομίζω ότι είναι ακατάλληλος και απορώ πως εσείς, μια τόσο όμορφη κοπέλα... Αφήστε τα αυτά, κύριε Νικολάου. Εγώ το Στάθη δεν τον έχω για γκαρσόνι. Αυτό θέλω να πω κι εγώ. Εσείς μια τόσο όμορφη κοπέλα, μια κοπέλα με τόση χάρη, μια κοπέλα τέλος πάντων με ένα σωρό θαυμαστάς. Και μέσα στους θαυμαστές είσαστε κι εσείς? Ασφαλώς. Τότε αν έχω τέτοιους θαυμαστές, προτιμώ το Στάθη. Α, σας παρακαλώ, δεσποινής Κίτσα, με προσβάλλετε. Κάω τα κουλά σου από την ιδιοκτησία μου, ρε. Κοίταξε να δεις που μας κάνεις και τον κόμενο τώρα. Σταμάτα, Στάθη. Πάψε και εσύ, μωρέ, κοίταξε να δεις άνθρωπος που θέλει να μας φάει τη γυναίκα. Κοίταξε να έχεις τη μάπα σου πως είσαι, ρε. Πως είμαι, Στάθη? Σαν του μποφλό, δεν πέφτσε καμιά λεκά να την ξεβουλώσει. Ένα γαδί, προχώρα εσύ. Σταμάτα πια να με τραβάς έτσι. Δεν μου λες τι σου έλεγε το σύνορα αυτός. Ο χάσε τις ζήλιες, μη μου κάνεις τον Οθέλο. Και πες μου γρήγορα τι έγινε, γιατί σε απέλησαν. Δεν με απέλησαν, εγώ απέλησα τα αφεντικά. Άσε τα αστεία, Στάθη. Δεν κάνω αστεία, τι θέλω να κάνω, βάλω τα κλάματα. Με απέλησαν εδώ, να με προσλάβουν αλλού. Αχ, δεν μπορείς να καταλάβεις. Τι να καταλάβω, ρε Κίτσα. Ότι έχω μάνα, ότι έχω αδέλφια. Βέβαια έχεις μάνα. Σε έσκουλο ή σε αμφιτρώσεις. Δεν μπορεί να συζητήσει κανείς μαζί. Κάτσε, ρε εσύ, Κίτσα, κάτσε να πούμε. Αφού ξέρεις ότι και στην πιο ανάποδη στιγμή εγώ κάνω το αστιάκι μου. Ναι, εσύ κάνεις το αστιάκι σου. Η μάνα μου όμως και ο αδελφός μου δεν καταλαβαίνουν από αστεία και όλα με στριμώχουν. Και τα χρόνια περνούν και πότε θα παντρευτείς και τι τον θέλεις αυτόν τον αχαήρευτο. Δίκαιο. Με είπα να χαήρευτο. Ναι, γιατί έκανες τίποτα να τους αποδείξεις το αντίθετο. Θα κάνω. Τι? Τι θα κάνεις? Δεν πάμε για μπάνιο, λέω εγώ. Είσαι αδιόρθωτος. Κάτσε ρε εσύ, Κίτσα, εδώ το θέμα θέλει να πούμε πολύ σκέψη. Δεν μπορεί έτσι ξαφνικά να πάρεις μια απόφαση. Να κάτσε δηλαδή. Δεν πάμε για μπάνιο να δροσιστούμε και μετά το ξανασκεφτόμαστε. Θεέ μου, με ποιον έμπλεξα. Όχι με ποιον έμπλεξες. Έχουμε και τα ωραία μας. Πώς. Τζόνι, Τζόνι, σιγά μωρέ, Τζόνι. Περίμενε, παιδί μου, ναι, τι σου βάλανε και τρέχεις έτσι. Σου είπαμε, περιμένει τα αφεντικό να πάω αγοράσουμε δίσκους. Πηγαίνετε αύριο, δηλαδή, χάλασε ο κόσμος, έλα εδώ. Α, δεν γίνεται, θα σε απολύσω από γκόμενο. Σκάσε και περπάτα. Μάδερφούλη μου, θέλεις να κυκλοφορείς με γυναίκα και δεν έχεις ούτε ένα παπάκι. Τσοντάρισε να πάρω. Πού να τσοντάρω, εγώ να τσοντάρω. Δανεικά. Από πού να τα βρω, καλέ. Απ' τα αδέρφια σου. Δεν τα ξέρεις, γι' αυτό μιλάς έτσι. Δεν χρειάζεται να τα ξέρω, θα πεις. Ξέρω, αφήνω παιδί να πούμε. Είναι Dick Joker και τη βρίσκουμε στο πολύ έτσι να πούμε. Και τη βρίσκουμε να παντρευτούμε, σκεφτόμαστε με γάμο πολιτικό και την έτσι μόνας, καταλάβες. Και να τσοντάρουμε στο παιδί ένα 50-80 χιλιάρικα να αγοράσει μηχανάκι. Βασικά ο αδερφός μου ο μεγάλος είναι συνέχεια χωρίς δουλειά. Και ο μικρότερος περιμένει χαρτζιλίκι από το μεγάλο, ναι. Δεν δουλεύει κι αυτός. Βαράει μια κιθάρα από το πρωί ως το βράδυ. Και δεν έχει ούτε φράγκο. Φράγκο, φράγκο. Περπάτα! Τζόνι, περίμενε, μωρέ, Τζόνι, σε παρακαλώ. Σιγά, ρε, παιδί μου. Α, μη μου τη σπα έτσι, ε. Έλα εδώ. Έλα εδώ. Πού πας, παιδί μου. Τζόνι, πού πας. Όχι από εκεί, από εδώ. Σιγάτε, σιγάτε, θα μου σκίσεις τα δίκτυα. Έλα, παιδί μου. Τώρα με τσακίσεις. Τώρα. Έλα, παιδί μου. Φοβερής, έτσι. Ποιος είσαι εσύ που ήρθες εδώ, σε μας να κάνεις πλάκα? Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Είσαι ζημιά, δεν παίρνεις μια, αλλού να πας για τράκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Σπάσε, σπάσε, σπάσε. Τι μας πουλάς και μας κολλάς, εδώ ψάχνεις για βλάκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα.
είσαι εσύ που ήρθες εδώ σε μας να κάνεις πλάκα. Άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Σπάσε. 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 Μπράβο, χτύπητο, θα καραφλιά στο σύμπαν. Βασικά να πούμε, η μεγάλη φάση γίνεται στο άντε σπάσε, ρε μαλάκα. Πολύ στίχος, έτσι. Μην το πάρουν στο ανάποδο όμως και κλωτσίσουν. Για ποιο, για το μαλάκα? Ναι, γι' αυτό. Άσε ρε, μην το βασανείς. Εδώ οι άλλοι πάνε το Χριστό μου και εγώ σ' αγαπώ και το Χριστό μου και κότα το Χριστό μου και δεν έτρεξε τίποτα. Βρήκα το όνομα για το συγκρότημα. Εγώ πάω να το πω μουσικές δημιουργίες. Άσε, φτηνό, φτηνό. Μουσικά συντάγματα. Όχι, όχι, δεν μου πάει στα αυτή μουσικά συντάγματα. Προτιμώ. Μουσικές μεραρχίες. Μπράβο, το βρήκε. Πάω, τη βρίσκω. Ντέζι, τραβά κάτω. Εξωγήινε, άσε τα σπαστικά σου και πάρ' το απόφαση. Είμαι στο εδώ και δεν μπορείς να την αλλάξεις την κατάσταση. Είπα τραβά κάτω. Άσε την Ντέζι και έλα κουβεντιάσουμε μαζί. Ντέζι, κάτω. Δεν θα πάει πουθενά. Θα πάει. Δεν θα πάει. Έτσι. Τους έδιρε ο αδερφός μου. Ο Αλέξης. Εγώ. Άντε. Τι άνοιξε το στόμα σου, Σαχάνος. Έδιρες εσύ τον Γιώργο τον Εξωγήινο. Μάλιστα, κίτσα μου. Ο Στάτης έδιρε και τον Γιώργο τον Εξωγήινο και τους δύο άλλους. Το σύνολο τρεις και του Λουρί της μάνας. Ε, τότε μπράβο. Είμαι υπερήφανη για σένα. Ρεσί, πολύ βαριά βογκάνε. Κοίταξε κατάντια, ρε. Είναι αυτή να τους φάω. Άσε ρε, τους έφαγα εγώ. Καλά, ας πάω μέσα τότε να φάω γιατί πείνασα. Έρχομαι κι εγώ μαζί σου. Έλα. Έλα. Καλά ρε παιδάκι μου, εσύ πώς βρέθηκες εδώ πέρα, αφού σ' άφησα σπίτι. Ναι, πέρασε να σου πω ότι ο αδελφός μου πουλάει την Καβασάκη για να πάρει η μεγαλύτερη. Ε, είναι λοιπόν ευκαιρία. Να, η ευκαιρία που λένε, έτσι. Βέβαια, γιατί πρώτον είναι σαν καινούρια. Ναι. Δεύτερον θα σου κάνει ευκολίες και τρίτο και σπουδαιότερο θα γλιτώσουμε τον ποδαρόδρομο και το στριμωξίδι στα λεωφορεία. Δεν θα το γλιτώσουμε τον ποδαρόδρομο, διότι όπως ξέρεις εγώ έμεινα χωρίς δουλειά. Τελικά μαζί σου δεν είναι γραφτό μου να κάτσω σε μοτοσυκλέτα. Προς το παρόν κάτσε στο. Αν είχα τη πρόσκληση. Στο ταξί ήθελε να πω ρε σικίτσα, αμέσως στο μυαλό στο πονηρό. Ωραία, και εκεί να καθώσει να κακό είναι δηλαδή. Είναι καλύτερα να κάτσεις επάνω σε μία μοτοσυκλέτα και να σκοτωθείς. Ενώ στο άλλο δεν σκοτώνεσαι, πολλαπλασιάζεσαι. Αν αχαθείς όλο σε χλαμάρες λες. Ε, τι θα κάνουμε τώρα, θα πεθάνουμε. Εγώ νομίζω ότι δεν θέλω τη μοτοσυκλέτα. Πού είσαι ρε σικίτσα, πες του αδελφούλη σου εκεί πέρα να την κρατήσει λίγο καιρό μέχρι να βρω εγώ τα λεφτάκια και να την πάρω. Εσένα θα περιμένει. Ε, πες του το εσύ ρε παιδάκι μου και τι σε νοιάζει. Καλά. Το βράδυ τι κάνουμε. Το βράδυ. Το βράδυ θα δούμε. Δηλαδή σινεμά και καφετέρια πάλι, ε. Πού θες να σε πάω ρε σικίτσα. Να με πας να χορέψουμε Στάθη μου, ξέρεις από πότε έχουμε να πάμε σε δισκοτέκ. Τι αχάριστη που είσαι, πέρσι δεν σε πήγα και πλήρωσες. Ναι, κορόιδευε εσύ. Τέλος πάντων, ας σταματήσω να με λες και γκρινιάρα. Με το άλλο τι έγινε. Ποιο είναι το άλλο πάλι. Τα αδέλφια μου ρωτάνε τι γίνεται, δεν λες κουβέντα για γάμο. Τι γάμο ρε σικίτσα, εδώ δεν έχουμε δουλειά για γάμο, γαμότο. Ναι, αλλά όταν με έκανες δική σου δεν μου τα έλεγες αυτά. Ούτε εσύ μου τα έλεγες αυτά. Άλλα μου έλεγες. Και εσύ άλλα μου έλεγες. Ό,τι θέλεις αγάπη μου, μου έλεγες και ό,τι θέλεις αγάπη μου. Και εσύ μου έλεγες, τι μου κάνει Στάθη μου, τι μου κάνει Στάθη μου, λες και δεν ήξερες τι σου κάνω τώρα. Σταμάτα, βρε. Κοινωνικοποίηση σου έκανα. Εάν αχαθείς. Άντε ρε, Αλέξη, λάτε. Άντε να μην κρυώσουν οι πατάτες, γιατί αυτές άμα κρυώσουν δεν τρώγονται. Ο Στάθης που είναι, φωνάχτε τον. Θα έρθει μοναχός του, μιλάει με την κίτσα. Αμάν πια αυτή η κίτσα, αμάν με αυτή την κίτσα, δεν λέει να ξεκολλήσει από πάνω του. Άντε, έλα, έλα, Αλέξη. Άστα πια αυτά τα πράγματα. Κοίτα αντίσημο.
Κοίτα, ντύσιμο! Πρέπει δεν μπορώ να σε βλέπω με αυτή την ακροκεφαλία, αγριεύουμε να τη βγάλεις. Τι άλλο θα φορέσετε πια? Κατάλαβες δηλαδή, η δεσποινή σκίτσα, πότε θα γίνει ο γάμος, πότε εκείνο, πότε τ' άλλο. Τέτοια σου λέγε. Αμέ. Α. Και τα αδέρφια μου λέει και τι θα πούνε και τι αυτό μου λέει. Να το ξεκόψεις, να τους πεις εγώ δεν έχω καιρό για τέτοια πράγματα. Τα ακούς. Αυτά έπρεπε να τα σκεφτεί όταν τη διακόρευε. Έγινε τέτοιο πράγμα. Ο λίγον. Γιατί βρε παιδάκι μου, γιατί βρε Στάθη μου, πώς το έκανες αυτό, πώς το έκανες! Στα όρθια, άσε μας μωρέ μάνα πώς το έκανες και πώς το έκανες! Πω, πολύ μου τη σφάλει που σας ακούω και μιλάτε έτσι. Σαν προπολεμική μιλάτε. Σήμερα ο άντρας και η γυναίκα είναι ίση. Όσο τη βρήκα εγώ, τη βρήκες και εσύ. Αυτός είσαι, γιατί αν θες να ξέρεις αυτή τη βρήκε. Γιατί εκείνο το βράδυ στο πάρκο έκανε κρύο και εγώ την είχα χάσει. Αλλά αυτή ψάξε τη βρήκε. Άστε αυτά και σας ξέρω καλά. Όταν μας θέλετε τάζετε και όταν σας περάσει μας ξεχνάτε. Πάψε Ρένα. Α, εσύ με ποιον είσαι, με τον αδερφό σου ή με αυτήν? Με το δίκιο. Αφήστε τα τώρα αυτά γιατί έχουμε σοβαρότερα προβλήματα. Τα όργανα είναι άχρηστα, πρέπει να πάρουμε καινούρια. Άξες Ρένα, για σένα το είπε. Μην κάνεις την κορόγια, σε σένα μιλάω. Εμένα μου μιλάς, εγώ είμαι άργος, εγώ είμαι χωρίς δουλειά. Και τι θα γίνει, αύριο εγώ τι θα παίξω στη συναυλία. Θα σου έλεγα να παίξει, αλλά έχει χάρη τώρα, άντε. Δεν μου λες. Mm. Εσύ δεν μαζεύεις κάτι λεφτά για να πάρεις μοτοσυκλέτα. Και επειδή τα μαζεύεις θα δώσεις να πάρεις την κιθάρα, να την παίξεις από το πρωί μέχρι το βράδυ, άσε μας μωρέ. Βρε κορόιδο, άμα δώσουμε τη συναυλία θα γεμίσουμε χρήμα. Και ύστερα θα χτυπήσουμε και δίσκους. Και ύστερα όλοι μαζί θα χτυπάμε την κεφάλα μας στον τοίχο. Κοίτα πώς μου τη σπάει ο άνθρωπος. Εγώ σου τη σπάω, ρε, εσύ, ρε, που σώνει τα και καλά σου δώσει τα λεφτά αυτά που μαζεύω εγώ για να πάρω τη μοτοσυκλέτα μου και πώς θα τις τα δίνω, ρε. Με την αυρό δουλειά τη σκάτα θα τρώμε. Μα τι σου λέω τόση ώρα, άμα δώσουμε τη συναυλία θα γεμίσουμε χρήμα. Και τι θα τραγουδάτε, ρε, συναυλία αυτές τις μαλακίες που λέτε εκεί απάνω. Σε πληροφορώ ότι θα σκίσουμε, θα γίνει και πολύ φας. Θα φάτε τόσο ξύλο που θα πάτε όλη αφασία. Θα ετοιμάσ τον αυτόν τώρα και άκουσε το δικό μου το πρόβλημα. Λεφτά. Πρόσεξε, άμα είναι για λεφτά δεν ακούω τίποτα, κουφάθηκα. Και από εδώ και από εκεί, άμα θέλετε λεφτά να πάτε στο θείο Χαράλαμπο που έχει πολλά να σας δώσει. Ναι, σε αυτό το τσιγκούναρο. Πολύ σπαστικός ο κολόγερος. Ήθελα να ξέρω τι θα τα κάνει τόσα που έχει. Στάθη μου, ξέχασα να σου δώσω και αυτό το χαρτί. Ήρθα από την εφορία. Όχι, ρε μάνα, την ώρα που τρώω να μου φέρεις χαρτί τις εφορίες. Θέλεις να στραβώ κατά πιο και να με χάσετε. Επιστροφή φόρου. Τι είναι, Μανούλα μου? Επιστροφή φόρου. Γλυκιά μου, Μανούλα. Και δεν μου το έλεγες πιο μπροστά ότι είναι επιστροφή φόρου. Δηλαδή τώρα εντάξει, έχουμε λεφτά, έτσι. Ναι, ρε, άντε ρε, φέρε μια βαλίτσα να τα βάλουμε όλα μέσα. 15.865. Εγώ με ένα τάλιρο βολεύω. Επάστο. Κοίταξε να δισταθεί, εγώ θέλω περισσότερα. Πάρε τα διπλά. Σκασέ, μην κλαις! Γιατί αυτά τα λεφτά, μωρή, είναι για το μηχανάκι μου. Προτεραιότητα έχει το μηχανάκι μου και μετά εσείς. Μην κλαις, μωρή! Στο ταμείο, κύριε. Με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Κύριε, με συγχωρείτε, μου στείλανε ένα χαρτί για επιστροφή φόρου, εδώ είναι το γραφείο. Ναι, να σου φέρουμε και κανέναν αργυλέ να καπνίσει τώρα. Τι συμβαίνει, κύριε? Γιατί τι συμβαίνει, θα απαντήσει καμιά φορά, άνθρωπέ μου. Να περιμένετε, κύριε. Αυτό κάνω, περιμένω. Αλλά αν είναι εδώ το γραφείο, να κάτσω να περιμένω. Αν είναι αλλού, να φύγω. Για να σας λέω να περιμένετε, θα πει ότι εδώ είναι. Εντάξει, καλά. Πάνε τη δουλειά. Έλα. Ο ίδιος. Γεια σου, Σοφία. Πότε με πήρες? Δεν γίνεται, εδώ ήμουνα. Δουλειά. Πάρα πολύ δουλειά. Από την πολλή δουλειά ο κόλος έχει βγάλει ρόζους. Λοιπόν, για λέγε, τι έγινε με τη Μέρη? Άντε. Μυστήριο αυτό το κορίτσι, ρε Σοφία. Λοιπόν, άκου να σου πω μια ιστορία να γελάσεις. Της λέω, πολύ με τον ψηλό βγαίνεις. Έλα μου, λέει, σαν χαμάρες δεν συμβαίνει τίποτε. Τότε βγες μαζί μου να συμβεί, της λέω. Έμεινε. Ωραία, δεν της το έφερα. Γελάει ο μαλάκας, ρε. Τι συμβαίνει, κύριε? Τι συμβαίνει, μωρέ, εγώ είμαι υποχρεωμένος τώρα να ακούω το καμάκι που έκανες εσύ στη Μέρη. Τελειώνω, κύριε, τελειώνω. Σ' αφήνω, ρε Σοφία, γιατί εδώ έχω ένα ενοχλητικό. Α, όχι και ενοχλητικό, όχι και ενοχλητικό, μη χεστούμε εδώ μέσα, έτσι. Δώσ' το χαρτί. Όχι, δώσ' το, όχι, δώσ' το, δώστε το στο πληθυντικό, κύριε. Δώστε μου το χαρτί να τελειώνουμε. Πάρτε το, κύριε. Σγουρός. Ευστάθιος Σγουρός. Εσείς είστε. Ναι, γιατί δεν μοιάζω, δηλαδή. Όρεξη έχετε. Είχα. Τώρα δεν έχω, μου την έσπασες. Πού είσαι, να ξυρίσεις το μουστάκι. Γιατί? Είναι ο φερετζές του Πούστη. Αναστασιάδης, Βαρβέρης, Γεωργιάδης, Θόρος, Θεοδόρου, Ιακώβου. Εδώ έπρεπε να σας είχα γραμμένο. Και δεν έχεις. Και να δω και στις άλλες καρτέλες. Σγουρός είπατε. Μάλιστα, Ευστάθιος. Δεν είναι δυνατόν.
Είστε σίγουρος ότι δεν εισπράξατε την επιστροφή? Μη μου λες τέτοια! Μη μου λες τέτοια, γιατί θα γίνει εδώ μέσα της πουτάνας, έτσι! Πώς εκφράζεται έτσι, κύριε! Τι πώς εκφράζομαι, να πάτε να μου φάτε 15.000! Εν πάση περιπτώσει, εγώ δεν σας έχω γραμμένο πουθενά. Έλειψε, κύριε! Ωραία, δώστε μου το χαρτί! Πάρτο! Και πού είσαι, να ξυρίσεις το μουστάκι, είπαμε, έτσι! Με συγχωρείτε, κύριε, ορίστε. Ο κύριος. Δεν διαβάζεις, γράμματα μέσα. Θα το πληρώσετε όλο το ποσό, είσαι δώσεις. Μη μου λες, τι να πληρώσω και εγώ, ήρθα να πάρω λεφτά. Είναι το... Α, ναι, με συγχωρείτε, επιστροφή. Μπράβο, αυτό είναι. Σγουρός λέγεστε. Σγουρός, μάλιστα. Κι είστε εσείς ο ίδιος. Πλάκα μου κάνεις τώρα. Εντάξει, κύριε, αποκλείεται να έχει έρθει κανένας άλλος. Ποιος έστειλε εδώ? Έβαλα μέσον. Ο κύριος με έστειλε. Ποιος ήθελες να με στείλει? Κύριε Φωτίου, γιατί μου τον έστειλες εδώ τον κύριο? Για να κάνουμε χαβαλέ. Για να βρείτε το χαρτί μου. Σας παρακαλώ, κύριε, αφήστε να κάνουμε τη δουλειά μας. Λοιπόν, κύριε Φωτίου, εγώ δεν τον έχω. Δεν γίνεται, κύριε Σπανόπουλε. Για κοιτάξτε σε ερχόμενα. Μα γιατί δεν τον στέλνετε στην κυρία Περάκη? Κοιτάξτε πρώτα εσείς. Ναι, κύριε Σπανόπουλε, ψάξτε σας παρακαλώ. Και εγώ θα σας πάρω γλυφιτζούρι μετά. Σγουρός. Μάλιστα, σγουρός. Αθανάσιος. Όχι, Ευστάθιος πρέπει να λέει. Δεν υπάρχετε, κύριε. Δεν σας έχω γραμμένο. Για περάστε δίπλα στην κυρία. Δώστε μου το χαρτί. Και πού είστε? Αν νομίζετε ότι με αυτά που κάνετε εγώ θα βαρεθώ να σηκωθώ να φύγω για να μου φάτε τις 15.000, είστε πολύ γελασμένοι. Εγώ θα τα πάρω. Σας παρακαλώ, κύριε. Εδώ πέρα, μην διαδικά... Κάντε λίγη υπομονή, θα φροντίσω και για εσάς. Λοιπόν, οι άλλοι δύο συναδελφοί σας μου είπαν ότι δεν με έχουν γραμμένο. Εγώ τους έχω γραμμένους και μην με ρωτήσετε πού, γιατί θα σας το πω και θα με πείτε και πρόστιγο. Λοιπόν, για να μην γράψω και εσάς, βρείτε μου αμέσως το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε. Έχω δουλειά. Περάστε μια άλλη μέρα. Αποκλείεται. Τώρα θα μου βρεις εμένα το χαρτί μου. Δεν μπορώ σήμερα, κύριε. Περάστε μια άλλη φορά. Μην μου χτυπάς εμένα τα χέρια, μωρή, γιατί στην κουπούνισα. Βρείτε μου γρήγορα το χαρτί. Όταν είναι να μας τα πάρετε, μας τα παίρνετε και μας στέλνετε και φυλακή. Όταν είναι όμως να μας τα δώσετε, μας ταλαιπωρείτε από τον ένα στον άλλον. Γρήγορα, γρήγορα εξυπηρετήστε τον κόσμο και βρείτε μου το χαρτί, γιατί στην κουπούνισα. Φοβέρα θέλατε, κουφάλες! Ρε εσύ φίλε, μήπως ξέρεις πόσο κάνει αυτή εδώ? Γύρω σε 150 νομίζω. Ωραίο εργαλείο, ε! Ωραίο, πολύ ωραίο, αλλά 150 που βρίσκονται. Βασικά πιστεύω ότι αν έχει κανείς την καψούρα της μηχανής, όχι 150 βρίσκει, 800 βρίσκει. Ναι, αλλά πώς, ρε φίλε? Δεν μου λες! Άντρας δεν είσαι. Εσύ τι λες, να με τραβεστεί και να μην το ξέρω? Θέλω να πω ότι θεάτρας έχει μια γκόμενα. Και η γκόμενα τσοντάρει. Για κάτω μου, Λιανά, δεν το καταλαβαίνω. Τη μηχανή εγώ θα την αγοράσω. Με πώς, ρε φίλε? Έχω ρίξει ένα παλαβό. Γουστάρει η μηχανή. Της λέω, θα τσοντάρεις? Και αυτή είπε ναι. Θα τα ρίξει στα αδέρφη της το μεγάλο. Θα τα δώσει ο αδελφός της? Έτσι θα κάνει ο κόπανος. Της έχω πέσει ότι πάμε για γάμο, κατάλαβες? Και αυτός θέλει να την ξεφορτωθεί. Με έτσι θα τη φάει. Βέβαια, πρόκειται περί μεγάλου κοπάνου. Αλλά και εσύ, ρε παιδάκι μου, κάνεις γάμο να πούμε για μια μηχανή? Ποιο γάμο, τόσο λίγο είμαι στο μυαλό, θα την κοπανίσω. Τώρα κατάλαβα. Μπράβο, αλλά εγώ όμως δεν μπορώ να εξηγηθώ έτσι. Γιατί τα αδέρφια της είναι ξύπνια. Μια τέτοια μηχανή ήθελα. Είναι η ζωή μου όλη. Να την καβαλάω, να φοράω τη στολή, να πατάω γκάζι και... Και με τις φλέβες μου το αίμα πάλι βράζει. Βράζει. Τρέχω, τρέχω,
κι στα δυο χέρια τρέχω. Τρέχω, τρέχω, τρέχω. Με το κορίτσι που αγαπώ τρέχω στα στέρια τρέχω. Τρέχω, τρέχω. Τι έγινε, φίλε? Στην πάτα μη σε πατήσω. Έλα, αρκετά. Σταμάτα σου λένε. Έλα, έλα, πάτα φρένο, πάτα φρένο. Ενδιαφέρεσαι? Πόσο πάει το μαλλί? 160. Τα μισά μπροστά και τα άλλα με δώσεις. Να σου δώσω τις 15 που έχω. Αστεί, λες μεσημεριάτικα. Κατάλαβα. Κατέβα, Στάθη. Αυτή η σέλα δεν είναι για τον κόλο σου. Ντόμνα! Ντόμνα, εδώ είσαι! Τι φωνές είναι αυτές? Αφού με ακούς, γιατί δεν λες εδώ είμαι? Είμαι εδώ για αυτούς που με φωνάζουνε μητέρα. Εμένα αυτά τα ντόμνα και τα μάδερ δεν μ' αρέσουν, δεν τα θέλω καθόλου. Τι παιδιά έκανα, Θεέ μου, τι παιδιά έκανα. Μη φοβάσαι και θα απαλλαγείς πολύ σύντομα από την ενοχλητική μας παρουσία. Παντρεύομαι και σας εγκαταλείπω. Πάω στο δικό μου το σπίτι. Παντρεύεσαι? Με ποιον είναι? Παιδί που είναι και ο πρώτος. Πού είναι ο Στάθης να μιλήσω? Δεν γύρισε ακόμα. Πες μου, πώς το γνώρισες, πού το γνώρισες? Πώς το γνώρισες, μου πέσε στις τσίχλες αυτοκόλλητο. Πώς το γνώρισα, πώς γνωρίζονται οι άνθρωποι, καλέ? Γεια. Αχ, Στάθη μου, στην ώρα ήρθες, άσε με να σου μιλήσω. Άσε με, ρε Σιρένα, και είμαι στις μαύρες μου τώρα, άσε με. Στάθη μου, η Ρένα μας παντρεύεται. Τι πράγμα? Παντρεύεται, γι' αυτό θέλει να σου μιλήσει. Άσε τα διάλογα. Ναι. Σε βέρα, μωρή. Κοίτατε, Ρενάκη, σαν ψέματα μου φαίνεται. Αγαπούλα μου. Στάθη μου. Αγαπούλα. Και δεν μου λες μη. Καλός, ρε, καλός. Ο πρώτος. Μπράβο, ρε Σιρένα. Ο καλύτερος. Χαίρομαι, ρε Σιρένα. Ο Χάι. Α, είναι και Χάι. Αμέ. Και τι δουλειά κάνει αυτός ο Χάι? Disc jockey. Α, επιστήμονας ο άνθρωπος. Μα είπα κι εγώ, ποιος σοβαρός άνθρωπος θα αγαπήσει αυτό το μουρλό? Για μένα είναι πάρα πολύ σοβαρός και να μην σας νοιάζει εσάς. Εγώ θα ζήσω μαζί του. Με ποιον θα ζήσεις, μωρή? Με αυτό τον disc jockey? Ναι. Που βάζει τους δίσκους? Μάλιστα. Και τι θα τρώτε, μωρή? Θα παίρνετε τους δίσκους, θα τους βάζετε μέσα στο φούρνο και θα τους τρώτε για πίτσα? Ο Τζόνις έχει πάντα δουλειά, γιατί είναι ο καλύτερος, το number one. Ο Χάι. Μάλιστα. Αυτός είναι ο Χάι και εσύ το Χαϊβάνι. Αχ, εν πάση περιπτώσει να μην τα πολυλογούμε. Να μου δώσεις το μερίδιό μου από εκείνο το οικοπεδάκι και να μην σε νοιάζεις ένα τι θα κάνω εγώ, έτσι? Κοίταξε, μανούλα, θέλει και το οικοπεδάκι ο Χάι. Δικό μου δεν είναι? Μαμά, δεν είχαμε τα βατζή στο σπίτι μας και τον βάλαμε. Αν το γνώριζες θα ντρεπόσουν, βρε, έτσι που μιλάς για αυτόν, ναι. Να τον γνωρίσω και τον γρηγορότερο, εδώ και τώρα. Να πάμε απόψε στην δισκοτέκ που εργάζεται. Έγινε, εκεί και απόψε. Τα μάτια μου, θα πάω ισόβια. Τι λες, καλέ? Θα κάνω φόνο. Μα τι έπαθε στα καλά καθούμενα? Η κίτσα. Με αντικατέστησε. Στάθη μου, σε παρακαλώ, μην κάνεις φασαρία. Άσε με, μωρέ, και εσύ. Άσε με. Άωστε εδώ είσαι, πουλάκι μου, έτσι. Σήκω γρήγορα να πάμε έξω. Τι συμβαίνει? Εσύ κάτσε κάτω, ρε. Είπα κάτσε κάτω. Κάτσε κάτω, μωρέ. Καλά, μην όρθιος. Εσύ πάμε γρήγορα έξω. Θα πάω έξω, αλλά όχι με σένα. Θα πάω με το παιδί. Πάμε, Σωτήρη. Αμάν. Αμάν, κρατάτε με, κίτσα! Κίτσα, άκουσε να σου πω, κοίτα! Πες την πάντα, ρε! Στάθη μου, περιφρόνησέ τον! Όχι, Στάθη! Εμένα έσπρωξες, ρε! Εσένα! Το σκέφτηκες καλά αυτό που έκανες! Καθόλου! Καθόλου, θα πεθάνεις! Γεια σου, ρε φίλε! Καλά που είσαι κι εσύ εδώ! Πού βρίσκομαι? Τον χτύπησα πολύ. Ζει? Πού είναι τώρα? Έφυγε! Τον πήραν οι πρώτες βοήθειες? Ποιες πρώτες βοήθειες? Πήρε την κίτσα και έφυγε! Την κίτσα και... Την κίτσα! Θα τον φάω! Θα τον φάω! Αφήστε με! Σε παρακαλώ!
Αν είσαι άντρας, ναι, γύρνα πίσω. Μόλις με είδε, να του πήγε. Καβάλισε τη μοτοσυκλέτα και έφυγε. Μοτοσυκλέτα. Μοτοσυκλέτα. Τι έπαθε, Στάθη μου, γιατί κλαις? Γαμώ τον εφευρέτη της μοτοσυκλέτας. Γιατί, Σταθάκο μου? Γιατί αν δεν είχε εφευρέτη μοτοσυκλέτα, ας ερχόταν αυτός χωρίς μοτοσυκλέτα να μετρηθούμε να δούμε ποιος είναι ο καλύτερος γκόμενος. Έλα, Σταθάκη μου, σταμάτα και πάμε μέσα. Να μην ξεχνάμε και γιατί ήρθαμε. Παρά μου τη φάει αυτός άσχημο μούρης τώρα. Θα ξαναγυρίσει. Λες? Ναι, σου λέω. Ναι, αλλά έτσι όπως τρέχει όμως αυτός μπορεί να μου τη ρίξει κανένα χατάκι, μου τη φέρει σαν κατεμένη. Έλα, ησύχασε και πάμε μέσα, Στάθη μου, έλα. Πού είσαι, φιλέ? Πάρ το μπουφάν και δρόμο. Γιατί, τι σημαίνει, ρε μάγκα? Το μαγαζί δεν σηκώνει τσαμπουκάδες και επεισόδια. Όχι, δεν είμαστε στο έτσι, κακιά ώρα ήτανε. Η μοτοσυκλέτα φταίει. Μα σου φάγαν καμιά μοτοσυκλέτα? Την Κίτσα. Κίτσα, λένε τη μοτοσυκλέτα. Όχι, μωρά, η Κίτσα είναι το κορίτσι μου. Μα με δουλεύεις τώρα, τι σχέση έχει η μοτοσυκλέτα? Με τη μοτοσυκλέτα του φάγε τη γυναίκα, κατάλαβες? Άσε μας τώρα να περάσουμε. Εγώ είμαι του Τζόνι, του Disc Jockey. Το ξέρω. Άντε, περάστε και φρόνημα, έτσι. Στάθη μου, πήγαινε στο μπαρ να πάω να σου τον φέρω. Εντάξει? Βάλε μου ένα διπλό ουίσκι, γιατί άντε. Πολύ βαρύ χέρι έχεις, ρε φίλε, το σακάτεψε το παιδάκι. Δεν μου λες, το έχεις δει τη θεία σου νύχτα με φεγγάρι. Αλλά μας είσαι πολύ μάγκας, να πούμε. Στάθη, ο Τζόνις. Εσύ, από μένα ήρθες να τα πάρεις, ρε. Από μένα. Γεια. Αλέξη, θέλω να σου μιλήσω. Περίμενε. Σταμάτα 2 λεπτά να σου πω και έπειτα συνεχίζεις. Έλα, λέγε, παιδί μου, σ' ακούω. Μου είπαν τα παιδιά να σου πω ότι κανόνισαν να πάμε Σαββατοκύριακο στην Μύκονο. Ωραία, να πάνε. Γιατί να μην πάμε κι εμείς, Αλέξη? Έλα, ρε Ντέζι, τώρα με δουλεύεις, εδώ δεν έχουμε λεφτά να πάρουμε όργανα στη Μύκονο, θα τρέχουμε. Αυτά τα πράγματα μετά τη συναυλία, όταν θα τα οικονομήσουμε. Αν τα οικονομήσουμε. Α, δεν θέλω να μου λες τέτοια. Τα ναύλα είναι μόνο, αλλιώς όσο ξοδέψουμε εδώ, θα ξοδέψουμε και εκεί. Ντέζι, βουλάκι μου, μην το συζητάς, δεν γίνεται. Τι θέλει ο εξωγήινος, να πλακωθούμε πάλι? Μάλλον ήρθε να κάνει μόστρα τη μηχανή του. Σε ποιους? Σε εμάς. Σε ποιους εμάς, μωρέ, στην Ντέζι. Και πολύ καλά έκανε. Τσάου, Αλέξη. Δεν το κατάλαβα αυτό. Έλα, ας την Ντέζι τώρα. Τη δουλειά μας εμείς. Του μιλάει. Τη δουλειά μας εμείς, Αλέξη. Ανεβαίνει στη μηχανή. Θα κατέβει. Φεύγουν. Για κοίτα, ρε, που ο εξωγήινος μας έφαγε την κόμενα. Όχι ο εξωγήινος. Η μηχανή του μας την έφαγε. Άτιμη κοινωνία. Πόπον αυτοκίνητο. Καλά, ένα τέτοιο εργαλείο να είχα. Και τότε σου έλεγαν ο άλλος μπορούσε να μου φάει την Ντέζι. Πάω να το χαζέψω. Περίμενε, έρχομαι κι εγώ. Καλά, παιδιά, πολύ γουστάρω. Ξέρεις τι καίει όμως? Για να το πάρεις θα πρέπει να τάχεις. Αυτό δεν είναι που πάει 4,5 εκατομμύρια. Κοιτάξτε, παιδιά. Πολύ άμαξι το άμαξι. Καλά, και το παιδί που το οδηγάει, πολύ παιδί να πούμε. Δικό σου είναι, ξένη, γιατί μιλάει? Do you speak English, parlez-vous français, parlare italiano. Τίποτα δεν μιλάς από αυτά, ούτε αρβανίτικα. Κρίμα, ρε παιδί μου, και θα σου έλεγα ότι είσαι και πολύ ωραία γκόμενα. Το ξέρω. Σιγά, ρε πουλάκι μου. Πολύ άγρια μας νομπάρεις. Το παίζει βεντέτα. Έλα, ρε, αφήστε εδώ, η Ντέζι μας εγκατέλειψε για να ανέβει στη μηχανή του εξωγήινου και θα γυρίσει να μας κοιτάξει αυτή με τέτοιο εργαλείο. Μάλιστα, η Ντέζι. Μας άφησε και έφυγε. Αχ, δεν μπορώ να σας βλέπω έτσι. Καλά στο πράγμα πια. Σταμάτα και εσύ, Βρεστάθη, να πηγαίνω, έρχεσαι. Πώς να σταματήσω, ρε μάνα, πώς να σταματήσω? Γυναίκα μου φάγανε, δεν μου φάγανε χθεσινή εφημερίδα. Και έχουμε και αυτό το θείο που όλο βαριά αρρωσταίνει και δεν λέει να πεθάνει. Τι σχέση έχει ο θείος σου με τη γυναίκα που σου φάγανε? Πώς δεν έχει σχέση, πώς δεν έχει? Γιατί άμα είχε πεθάνει θα είχαμε κληρονομήσει. Και άμα είχαμε κληρονομήσει θα είχα πάρει εγώ και τη μηχανή. Και άμα είχα πάρει εγώ τη μηχανή θα μου είχαν πάρει τη γυναίκα. Καλά τώρα. Όχι καλά. Όχι καλά, γιατί εγώ την αγαπώ την Κίτσα. Γι' αυτό υποφέρω και πονάω και πρέπει να ξέρετε ότι 2 είναι η μεγαλύτερη πόνη στον άνθρωπο. Ο πόνος της αγάπης και η κλωτσά στα χέρια. Έλα, πάψε πια, όλα τα κάνεις αχλαβάρες. Ναι, ναι, λέγε έτσι. Έχεις φάει σε κλωτσά εκεί πέρα. Αλλά ξέχασε, δεν έχετε. Γι' αυτό δεν μπορείτε να μας καταλάβετε.
χάνεται. Άντε, σαν χλες. Ο έξυπνος. Χωρίς να του κάνει τίποτα το παιδί, τον ξάπλωσε κάτω. Τι ήθελε το παιδί? Να το βοηθήσουμε να πάρει μια μοτοσυκλέτα ήθελε. Όχι, μη μου μιλάς. Μη μου μιλάς για μοτοσυκλέτα. Μη μου μιλάς γιατί θα αρχίσω να γουλιάζω. Να γουλιάζω. Ωχ, σοπάτε πια, δεν μπορώ να σας ακούω. Εσύ τι έπαθες πάλι? Τίποτα δεν έπα. Πώς τίποτα, γιατί πογκάστατε? Τίποτα, κάτι συνέβη με την Τέζη. Στην έπαγε ο εξωγήινος. Όχι, η μοτοσυκλέτα του. Τότε κάτσε να κλάψουμε χοροδία. Δεν κορόιδευε εσύ. Άστονε, τι ξέρει αυτός από αισθήματα? Εγώ τι ξέρω, ρε κολόπεδο. Δεν ξέρεις πόσα θα του δίναμε πια του παιδιού να πάρει τη μοτοσυκλέτα εκατομμύρια. Ναι, γιατί άμα είχα χρήματα θα τα δίνα αυτού. Θα αγόραζα τη μοτοσυκλέτα και θα είχα και την κίτσα να καθόταν πάνω στη σέλα τη. Σας βαρέθηκα όλους. Όλοι τον εαυτούλη σας σκέφτεσαι εδώ μέσα. Αχ, σταματήστε πια. Είναι χρουσουζιά να κλαίτε έτσι. Γεια σας. Γεια σου. Γεια σου, Πόπη μου. Πώς από εδώ? Γιατί κλαίτε? Τα μάθατε? Τι να μάθουμε? Ο καημένος ο θείος Χαράλαμπος. Ποιος θείος Χαράλαμπος? Ο θείος Χαράλαμπος ο πλούσιος? Ναι, αλλά δυστυχώς τα πλούτη του δεν μπόρεσαν να τον σώσουν. Δηλαδή πέθανε? Πέθανε ο θείος Χαράλαμπος, καλέ! Σκάστε ζώα! Πέθανε ο θείος Χαράλαμπος. Ναι, Στάθη μου. Πέθανε! Εντελώς! Τι λες, ρε Στάθη! Ναι, εγώ από τη συγκίνηση. Βαρύ το χτύπημα, Ρένα μου! Βαρύ, Στάθη μου, πολύ βαρύ! Εγώ τον αγαπούσα πολύ το δύο Χαράλαμπο, Στάθη μου! Ας είναι καλά εκεί που βρίσκεται τώρα! Τι λες, ρε κόπανε! Τι λέω! Στην κάσα και καλά γίνεται! Εσείς πηγαίνετε στο σπίτι. Εκεί τον έχουν. Και εγώ πάω να ειδοποιήσω τη θεία Αναστασία. Ναι, Πόπη μου, πήγαινε και ζωή σε εμάς, κορίτσι μου. Ζωή σε λόγου μας. Ναι. Και καλύτερη ζωή για λόγου μας. Ναι. Θείε μου, πέθανε στην καλύτερη στιγμή. Σε λατρεύω. Ό,τι τύχη ήταν αυτή, λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Σκάστε. Σκάστε, δεν θέλω ενθουσιασμούς και χαρές. Μέχρι να ανοιχτεί η διαθήκη, πένθος βαρύ. Αχ, και να μας άφηνε την πολυκατοικία στο Παγκράτη, Στάθη μου, μακάρι. Πρώτα-πρώτα θα πουλάγαμε ένα διαμέρισμα να πάρουμε τις μοτοσυκλέτες που χρειαζόμαστε. Μετά θα πουλάγαμε ένα άλλο διαμέρισμα για να πάρουμε όργανα για την ορχήστρα. Θα παίρναμε μια κιθάρα, μια drums, ένα συνθεσάιζερ, ηχεία και ένα δυνατό ενισχυτή. Μπράβο, και μετά... Τι μετά? Θα πουλούσαμε την πολυκατοικία. Ναι. Και θα αγοράσαμε... Τι Στάθη, γλυφιτζούρια. Ας τα διάνω, ρε φλάκες. Ευλάκες, σας είπα, δεν θα λέτε τίποτα μέχρι να ανοιχτεί η διαθήκη. Θα είστε επιτάφιος θρήνος. Κλάμα, μόνο κλάμα, κλάψε μωρή. Πιο πολύ, μωρέ. Και εσύ, ρε. Πιο πολύ. Όλοι μαζί τώρα. Εμπρός. Χαίρετε, κύριε Θέμελη. Πινελόπη Ιωαννίδου. Το γένος γουρού. Ανιψιά του Μακαρίτη. Χαίρομαι. Καθίστε. Κάνεις, Ντίνα. Τι να κάνω, Πόπη μου. Χάσαμε τέτοιο χρυσό άνθρωπο. Οι άλλοι δεν ήρθαν ακόμη. Τηλεφώνησε άλλο ποιοι έρχονται. Να, τα ίδια της κηδείας άρχισαν πάλι. Μα ποιους νομίζουν ότι κοροϊδεύουν? Εγώ δεν θέλω τίποτα, Στάθη μου. Το θείο μου θέλω, ούτε κληρονομιά, ούτε τίποτα, Στάθη μου. Αχ, Ρένα μου, δεν θα το ξαναδούμε το θείο μας ποτέ πια. Ποτέ πια, μα κλαίγε. Δεν μπορώ, ρε, με πιάνε τα γέλια. Σκάσε και κλαίγε, αχ, θείε μας. Τι συμβολέτε να δείτε. Τι κατάλληλα να το έχουμε πει. Αχ, πώς θα το ξαναδούμε. Χαίρετε! Αχ, πού είσαι, θείε μου! Πού είσαι να μας δεις, θεούλη μου! Ποιος μου το έλεγε ότι θα έρχονταν αυτή η μαύρη μέρα! Θα ακούσω τη διαθήκη σου! Θείε μου, γλυκέ μου! Ελάτε, μην κάνετε έτσι, καθίστε! Πού να με κάνουμε έτσι, κυρία μου! Εμείς δεν χάσαμε θείο! Μα άλλα μας χάσαμε, κύριε! Τέλος πάντων, και εμείς ανήψια του είμαστε. Αλλά δεν κάνουμε έτσι. Εσείς δεν κάνατε έτσι, γιατί εσείς δεν το πονούσατε όπως εμείς. Ποιοι εσείς που είχατε δύο χρόνια να πατήσετε σπίτι του? Για σταματήστε, γιατί θα χεστούμε άσχημα εδώ μέσα, έτσι! Σας παρακαλώ, κυρίες μου, ησυχάστε! Όχι, okay, κυρίες μου, έτσι! Άντε, μην τα ακούς εσύ τώρα! Καθίστε επιτέλους, κυρία μου! Εντάξει, έτσι ναι, κάτσε κάτω, ρε. Κάτσε κι εσύ. Λάψε λίγο, ρε τσόγλανε, κληρονομιά ήρθαμε να πάρουμε. Νομίζω ότι μπορούμε να αρχίσουμε. Και αργήσαμε, λοιπόν, για ένα παιχνίδι. Σας παρακαλώ, κύριε Σγουρέ, πώς εκφράζετε έτσι? Τι πάει να πει κάνε παιχνίδι? Θα αναγνώσω διαθήκη. Αυτό λέω κι εγώ. Θα μας αναγνώσεις.
θα μας τα μοιράσεις και εις τη δημοτική θα κάνεις παιχνίδι. Σας παρακαλώ, μην φλιάρουμε ασκόπος, αφήστε με να αρχίσω. Λοιπόν, καταρχήν πρέπει να σας είπω ότι αυτή δεν είναι η πλήρης διαθήκη, είναι συμπληρωματική. Υπάρχει παλαιότερα στην οποία ο αείμνηστος αναφέρει ότι όλη την εις το εξωτερικό περιουσία του καταλείπει εις ευαγή ιδρύματα. Βρε, άσε το εξωτερικό, στο εσωτερικό πες που την εγκαταλείπει. Θα ακούσετε αμέσως, κύριε Σγουρέ. Δεν τον πρόφτασα να τον δω, στράτη μου! Δεν τον πρόφτασα! Σε μην τον κόβεις το καλύτερο. Και λέγει λοιπόν ο αείμνηστος. Στην ανιψιά μου Πινελόπη Ιωαννίδου το γένος γουρού, αφήνω το επί της οδού αντιφύλου 118 κατάστημα. Τη βούτυξε τη μαγαζάρα η Πόπη. Μωρέ, ας ζούσε ο θείος και ας μην έπαιρνα τίποτε εγώ. Μη λέμε τώρα ιδίες, έτσι. Μη λέμε ιδίες. Σας παρακαλώ, μη διακόπτετε. Εις την Κωνσταντίνα Χρυσάφη, το γένος γουρού, το εις τα σπάτα κτήμα των πεντήκοντα στρεμάτων. Τι να το κάνω στα σπάτα, εκεί θα γίνει αεροδρόμιο. Αποκλείεται. Το σταμάτησα γενικώς. Δεν γίνεται αεροδρόμιο. Δεν συμφωνούν για τη θέση. Άλλος λέει να το κάνουν εκεί, άλλος λέει να το κάνουν εδώ. Μα γιατί δεν το κάνουν στα Μέγαρα, στην Πάχη. Και γιατί να το κάνουν στην Πάχη. Μα κάπου πρέπει να το κάνουν. Να το κάνουν στην Τανάγρα. Γιατί να το κάνουν στην Τανάγρα. Μα πού να το κάνουν. Να κάνει μάνα. Σας παρακαλώ κύριε, την κολοκυθιά θα παίξουμε. Εμείς την παίζουμε. Εσύ την παίζεις, μια ώρα την παίζεις. Δεν προχωράς παρακάτω να μας πεις τι έγινε. Ναι, να με συγχωρείτε, έχετε δίκιο. Καταλαβαίνω την αδειμονία σας. Λοιπόν. Εις τους αδελφούς Ευστάθιον Ειρήνην και Αλέξιον Σγουρών αφήνουν την τετραόροφον επί της οδού Δημητρέσα 88 πολυκατοικία. Ολόκληρη! Τη μισή! Τετραόροφη πολυκατοικία! Βουβουίζουν τα αυτιά μου! Να μου ζήσεις τι χαρά να πε! Είσαι ο πιο τσίφτης πεθαμένος! Πεθαμένο! Πριν προχωρήσω, και μάλιστα αυτό θα έπρεπε να το έχω κάνει πριν αρχίσω την ανάγνωση της Διαθήκης, θα ήθελα να σας πω το εξής. Την κληρονομιά αυτή, αν θέλετε την αποδέχεστε, αν θέλετε δεν την αποδέχεστε. Δηλαδή να μην δεχτούμε να πάμε την τετραόροφη. Μάλιστα. Είναι αστεία τώρα που λες σοβαρός άνθρωπος μη σου. Δεν λέω αστεία. Δηλαδή να αρνηθούμε την κληρονομιά. Μάλιστα. Για μαλάκες ψάχνεις κύριε συμβολιογράφε. Σας παρακαλώ κύριε, τι εκφράσεις είναι αυτές. Μα έχει δίκιο αδερφός μου, γιατί μας λες πολύ κουφά πράγματα. Τρελά. Καθόλου τρελά κύριε μου. Σας το λέω αυτό διότι τα ακίνητα που αφήνει ο θείος σας σε όλους σας είναι υποθηκευμένα αντί 200 εκατομμυρίων. Τι υποθηκευμένα. Υποθηκευμένα δεσποινής μου, υποθηκευμένα. Έκτος αυτού το χρέος στη λεωφορεία ανέφερε στο ύψος των 150 εκατομμυρίων 600.000. Αποδεχόμενη λοιπόν την κληρονομία, αποδέχεστε αυτομάτως και τα χρέη. Δηλαδή τα 200 εκατομμύρια τα υποθηκευμένα με τα 150 εκατομμύρια 600.000 θα τα πληρώσουμε εμείς. Ακριβώς. Δηλαδή εδώ μας φωνάξατε για να μας πείτε ότι κληρονομήσαμε χρέη. Εγώ κάνω το καθήκον μου. Δηλαδή πάει το τετραόροφο. Περίμενα εγώ καλό από αυτό τον παλιόγερο. Και από τον τάφο πλάκα μας έκανε. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Και τώρα τι κάνουμε, Στάθη. Τώρα κλαίμε αληθινά. Πολύ αληθινά. Αλλά ξέρεις εσύ, είσαι πολύ καθήκη. Διότι το ήξερες από την αρχή και δεν μας έλεγες τίποτα, έτσι, πάρτινα. Μα τι κάνετε κύριε, τρελαθήκατε. Άντε να πιούμε τον καφέ της παρηγοριάς. Άντε ρε θύε, τι λαχτάρα μας έκανες. Τσάμπα το κλάμα που ρίξαμε δηλαδή. Καλά το κατάλαβα εγώ και δεν μπορούσα να κλάψω. Γεια χαρά παιδιά, τι γίνεται. Γεια. Τι μας είπε η μάνα σας. Είναι αλήθεια ότι σας άφησε χρέη αντί για κληρονομιά. Άσε μας μωρέ, μην μας το θυμίζεις τώρα. Πολύ ατυχία σας δεν είναι παιδιά. Λοιπόν παιδιά, από ό,τι διάβασα εδώ στην εφημερίδα, στο θέατρο Απόλλων ζητάνε νέους και νέες με ταλέντο για ένα μουσικό έργο. Τι λέτε, πάμε. Να πάτε, μπας και οικονομήστε κανένα φράγκο. Πω πω η Σίλβια. Τι γυναίκα είναι αυτή. Γεια σου, και έρχομαι. Καλημέρα κυρία Σίλβια. Γεια σου Στάθη, τι κάνεις, καλά είσαι. Καλά, ευχαριστώ. Εσείς καλά στο σπίτι όλοι, το μαγαζί. Δεν πέρασες ποτέ να ψωνίσεις τίποτα. Άμα περάσω να ψωνίσω τα πάντα και εσάς μαζί. Στάθη, δεν θέλω να ακούω ανοησιούλες. Όχι, θέλω να πω δηλαδή ότι να. Δεν θέλεις να πεις τίποτα γιατί δεν κάνει να πεις. Καλά, εντάξει, ό,τι πείτε, ό,τι διατάξετε. Και Σούζα να μου πείτε μένα έτσι, αμέσω Σούζα, διότι από τα μάτια πιάνεται στα χείλη, κατεβαίνει και από τα χείλη στην καρδιά και ύστερα πιο κάτω και ας το πω στο διάλογο. Στάθη, μου κάνεις μια χάρη. Ορίστε. Πήγαινε στην παρεούλα σου, παρακαλώ, γιατί περιμένω ένα κύριο. Μάλιστα, ό,τι πείτε εσείς, ό,τι διατάξετε, εγώ τι. Τυχερός ο Τσόγλανος. Ο κύριος ήθελα να πω. Θα τα ξαναπούμε, έτσι. Θα σε περιμένω από το μαγαζί. Χαίρετε, κυρία Σίλβια. Γεια σου. Πω. Γεια σας, παιδιά. Γεια σας, παιδιά. Γεια χαρά, πολύ μου τη δίνει αυτή η γυναίκα, ρε παιδί μου. Βρε, δεν βλέπεις το χάλι μας, γυναίκες μου, θέλεις. Λοιπόν, παιδάκια, εγώ λέω να πάμε. Πού? Στο θέατρο.
Και κομπάς να δουλέψουμε ένα μεροκάματο θα βγει. Και αν αργότερα πιάσουμε δουλειά δεν θα έχουμε πρόβλημα, γιατί το θέατρο είναι το βράδυ. Βέβαια και απορώ πως δεν το σκέφτηκα. Θα πάω λοιπόν να πιάσω δουλειά στο θέατρο και ό,τι βγάλω θα τα δίνω του Τζόνι να πάρει μοτοσυκλέτα. Τι λες μωρέ, σου δώσω μία. Γιατί? Τι λες ρε, δουλεύω εγώ τόσα χρόνια να πούμε και σε ταΐζω και να τα δώσεις αυτό να πούμε τον αχαήρευτο. Δούλεψε και εσύ να τα βγάλεις. Θα δουλέψω. Αλλά δεν θα δουλέψω σαν κομπάρσος, θα δουλέψω σαν πρωταγωνιστής. Τα ονόματά σας, παρακαλώ. Ευστάθιος και Ειρήνης Γουρού. Είμαστε αδέρφια εμείς. Ναι, εσείς τι κάνετε? Τραγουδάμε και παίζουμε τα όργανά μας. Ορίστε. Τα όργανα των παιδιών παίζουμε. Κύριοι, παρακαλώ, παρακαλώ, ελάτε. Αρχίζουμε. Μαέστρο, πάμε. Θέλω τη φήμη, θέλω επιτυχία. Το ίδιο σαν και εσάς την ευτυχία. Θέλω, θέλω, ναι θέλω. Θέλω, θέλω. Στοιχεία και τηλέφωνα έχουμε. Μπορείτε να πηγαίνετε. Θα σας ειδοποιήσω ο βοηθός μου. Ευχαριστώ. Η Δεσποινής να μείνει. Εγώ? Μάλιστα εσείς. Δεν μ' αρέσει καθόλου ο τύπος. Εσείς μπορείτε να πηγαίνετε κύριε. Δεν γιατί? Σας χρειάζομαι. Αφού εγώ το... Πηγαίνετε, πηγαίνετε. Σας παρακαλώ πηγαίνετε. Λέγεστε Ρένα Ζουρού. Ακριβώς.
Μπράβο σας, Δεσποινής μου, έχετε ταλέντο, πολύ ταλέντο. Μην της το πιάνετε το ταλέντο, γιατί θα της το κατσιάσετε, κύριε. Σας παρακαλώ, κύριε, σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Μα ξέρετε, γιατί... Σας παρακαλώ, πηγαίνετε. Τι θα λέγατε να ερχόσασταν σπίτι το βράδυ να... Πάμε κάτι και να το συζητήσουμε. Συζήτηση το λένε τώρα, κύριε. Σας παρακαλώ, σας είπα, πηγαίνετε. Μα ξέρετε, Δεσποινής... Μα πηγαίνετε, δεν με ενδιαφέρει. Σας παρακαλώ, κύριε. Λοιπόν, Δεσποινής, θα έρθετε. Σπίτι σας. Ναι. Ρε, να πήγαινε, κι άμα δεν σ' αρέσει, ξαναβάζεις το φουστάνι σου και φεύγεις. Σας παρακαλώ, σας παρακαλώ πολύ. Πετάξτε τον έξω, τον λένε. Έξω. Ποιο θα πετάξει έξω, ρε. Εμένα, ρε, εντάξει, η δουλειά έγινε χθες το βράδυ. Το ξέρω, το διάβασα στις εφημερίδες. Πήρες μια Παναγία, μια Ανάσταση και ένα Άγιο Γεώργιο, ε. Πολύ ωραίες εικόνες. Θα πιάσουμε πολλά να πούμε. Πού τις έχεις? Εκεί που μου είπες. Τα λεφτά... Τα λεφτά θα τα πάρεις εκεί που θα τις δώσεις. Πρόσεξε όμως, γιατί δεν είμαι σίγουρη βέβαια, αλλά μου φαίνεται ότι μας παρακολουθούν. Ξέρεις τι θα κάνουμε? Λέγε. Φύγε τώρα και πήγαινε το απόγευμα στη στροφή την πρώτη. Ξέρεις, κάτω στην πρώτη στροφή. Ναι, ναι. Κράτα και ένα κόκκινο γαρίφαλο. Θα στείλω εγώ κάποιο δικό μου εκεί και θα στις φέρει. Τον κρατάς καλά. Άστα, ψώνιο. Πολύ καψούρης μαζί μου. Και χαζός. Θα σου τις φέρει και θα σου πει. Είναι απ' τη θεία σου. Οκ. Okay, στις 5. Οκ. Okay, bye. Δεν φταίει για όλα η κακή μας η τύχη. Κάποτε φταίμε κι εμείς. Γιατί φταίμε εμείς, ρε Αλέξη? Γιατί άμα δεν το δέρναμε τον άνθρωπο, τώρα θα είχαμε δουλειά. Τι μας λες τώρα, μωρέ, αυτός ήθελε να μας πηδήξει την αδελφή εδώ και τώρα και εμείς θα τον αφήναμε. Άσε μας, μωρέ Αλέξη, τώρα. Γεια σου, Στάθη. Αμάν, γεια σου, κυρία Σίλβια. Θεοκομενάρα. Πάλι τα ίδια. Το καλό να λέγεται έτσι. Δεν έρχεσαι από εκεί να τα πούμε λίγο? Αφού εσείς είπατε ότι εγώ λέω ανοησιούλες. Με παρεξήγησες. Α, την παρεξήγησα. Αυτή με δουλεύει, αλλά εγώ θα πάω. Ήρθα. Κάτσε. Έκατσε. Έτσι που λες, με παρεξήγησες. Δεν ήταν δυνατόν να σου πω ότι λες ανοησίες, διότι τέλος πάντων, σαν άντρας, πώς να το κάνουμε, δεν μου είσαι αδιάφορος. Σιγά, γιατί τώρα καμιά φορά βουλώνουν τα αυτιά και δεν ακούω καλά. Για ξαναπέστε το. Με παρεξήγησες, λέω. Όχι αυτό το άλλο, το σαν άντρας. Δεν μου είσαι αδιάφορος. Εντάξει, δόξα τω Θεώ, καλά ακούω. Για παρακάτω. Μόνο που βρίσκω ότι έχεις ένα βασικό ελάττωμα. Μου το χαλάς τώρα, γιατί μου το χαλάς τώρα? Δεν στο χαλάω, ό,τι λέω, εγώ το λέω από ενδιαφέρον. Ενδιαφέρεστε για μένα? Βέβαια. Κοίτα να δει, δε χαίρεται. Για παρακάτω. Βασικά σαν άντρας είσαι πολύ ενδιαφέρον. Για λέγε, για λέγε. Το κακό όμως είναι ότι δεν είσαι δραστήριος. Μη μου λες τέτοια. Ερωτικός. Εγώ όταν βγαίνω με γκόμενα έχω μαζί μου και ένα κουβά γεμάτο νερό. Γιατί? Για να τον σβήνω. Τι να σβήνεις? Το κινητό μου ωραίο. Ανάβει και το βουτάω μέσα και σβήνει. Ωραία τα λες, Στάθημα, αλλά η γυναίκα τον άντρα δεν τον θέλει μόνο για τον έρωτα. Το θέλει και για προστάτη. Και για να προστατέψεις μια γυναίκα πρέπει να είσαι έξυπνος, καπάτσος, δραστήριος. Γιατί εγώ δεν είμαι? Η γυναίκα θέλει θυσίες. Θέλει τον άντρα να τα παίζει όλα για όλα για αυτή. Πέστε μου τι θέλετε να σας παίξω και εγώ θα σας το παίξω. Θέλεις να νιώθω θαυμασμό για σένα? Άκου τι λέει, αν θέλω. Τότε πρέπει να πιστώ ότι είσαι δυνατός άντρας. Έξυπνος και καταφερτζής. Θα σε πείσω. Τότε θα γίνω όλη δική σου. Μη, γιατί δεν έχω κουβά. Στάθη, πρέπει να βγάλεις λεφτά. Το ξέρω. Εγώ θα σου δώσω αυτή την ευκαιρία. Και αν τα καταφέρεις... Θα πάρω τη μοτοσυκλέτα μου, ε. Μόνο μοτοσυκλέτα. Rolls Royce. Rolls Royce και μένα. Μη μου λέτε τέτοια, σας παρακαλώ, μη μου λέτε τέτοια. Είσαι έτοιμος να αρχίσεις μια επικίνδυνη αποστολή? Όρμα, όρμα. Ωραία. Θα μεταφέρεις κάτι? Το μετέφερα. Εικόνες. Μεγάλη χάρη τους. Κλεμμένες. Μάλιστα. Τι πράγμα? Σου είπα, η αποστολή είναι επικίνδυνη. Μπορείς ή θέλεις να μείνεις ανθρωπάκι? Και Rolls Royce. Και Rolls Royce και μένα. Παρακάτω, παρακάτω. Ωραία. Θα σου πω από που θα πας να τις πάρεις και θα είσαι στις 5 στην πρώτη στροφή. Στις 5 παρά 1 θα είμαι εκεί. Θα είναι ένας με ένα κόκκινο γαρίφαλο στο χέρι. Θα είναι ένας κόκκινος. Θα τον πλησιάσεις και θα του πεις. Είναι απ' τη θεία σου. Θα του πω της θεία σου. Μην ανησυχείτε, εγώ θα το καθαρίσω το θέμα.
ακόμα. Πάει, χάλασε ο κόσμος. Γεια σας. Σου φαίνομαι περίεργος με το λουλούδι στο χέρι, ε. Να, τίποτα δεν μου φαίνεται περίεργο. Ε, μας έχετε συνηθίσει αλλιώς εμάς τα όργανα της τάξεως. Ροζ Ρόις είναι αυτή. Είπες. Λέω η Σίλβια. Ποια Σίλβια? Αυτή που έχει το τουριστικό στην παραλία? Μπράβο. Πολλά λεφτά οικονομάει, έτσι. Ας είναι καλά οι εικόνες. Όταν όμως την πιάσουν θα τα πληρώσει μαζεμένα. Κάψε ρε παιδάκι, μα την πιάσουν. Γιατί αν την πιάσουν τη γυναίκα? Τι έχεις εδώ μέσα? Τη στιά σου. Δεν κατάλαβα. Μα το κορόιδο κάνεις. Ποιο περιμένεις με το γαρίφαλο στο χέρι από τη Σίλβια? Οι εικόνες. Για ποιες εικόνες μου μιλάς? Α, πολύ σαν όσο ταΐζουν ρε παιδάκι μου. Σου λέω τη στιά σου, το γαρίφαλο, η Σίλβια. Ποιος σου έδωσε το γαρίφαλο σένα? Κανείς, το βρήκα κάτω. Οχ, κάτω. Κατάχαμα. Κατάχαμα. Μόνο του. Μόνο. Στην τύχη. Στην τύχη. Χαίρετε κύριε. Γεια σας. Γεια σας. Μα δεν πρέπει κύριε! Τι είναι αυτά? Εικόνες! Βοήθειά μας κύριε! Μέσα! Μα είμαι χριστιανός ορθόδοξος, να μην έχω τις εικονίτσες μου! Μέσα σου λέω στο τμήμα! Μα σας παρακαλώ κύριε! Μέσα! Άρεσε η Σίλβια! Τι έγινε με τις εικόνες? Βρήκαμε τίποτα? Μάλιστα κύριε, τις βρήκαμε την ώρα που τις μετέφερε για να τις προωθήσει στην Αθήνα ένας γουρός. Ευστάθιος γουρός, άεργος. Από την κατάθεσή του όμως προκύπτει ότι τις εικόνες τις μετέφερε για λογαριασμό της Σίλβιας Καρπέτου. Ξέρετε, αυτή που έχει τα τουριστικά είδη στην παραλία. Ήμουνα σίγουρος γι' αυτό. Υπάρχει τσιγάρο? Πούρο θέλεις? Όχι, δεν υπάρχει. Γιατί δεν υπάρχει? Γιατί κλειστά τα περίπτερα. Άσε μ' άδρε φίλε. Στο διάλο. Κλοπή, κλοπή. Όχι, όχι. Ληστεία. Όχι. Βιασμός. Όχι. Φόνος. Μια ξαναμιλήσεις θα τον κάνω, έτσι. Έλα σγουρέ, πάμε στο δίκητη. Να πάμε. Γιατί να μην πάμε? Ε, φίλε, τώρα που θα βγεις έξω πάρε κανένα τσιγάρο. Άμα δεν έχει τσιγάρο θέλει τσιμπούκι. Άσε με ρε φίλε. Έλα, έλα, πάμε. Εμπρός. Έλα, πέρασε. Αυτός είναι κύριε διοικητά. Σγουρός λέγεσαι? Ευστάθιος του Δημητρίου και της Ντόμνας, τόπος γεννήσεως Αθήνα, κατοικία Αθένου 48, Ανοβούλα, ανάστημα 1,76, σχήμα προσώπου, ιδέες, χρώμα, οφθαλμό, καστανό, επάγγελμα, άεργος. Τι είναι αυτά που λέγανε? Έστειχε έτσι τα αυτοετάς μου, κύριε αστυνόμενο. Δεν μου λες τι παριστάνεις, τον τρελό ή τον βλάκα? Δεν τον παριστάνω, είμαι βλάκα. Είμαι βλάκας και πατήρης, αλλά δεν ξέρω γιατί. Είμαι πατήρης επειδή είμαι βλάκας ή βλάκας επειδή είμαι πατήρης. Πες μου τι έγινε με τις εικόνες. Πώς βρεθήκανε στα χέρια σου? Δε φταίω εγώ κύριε αστυνομία, η Σίλβια φταίει. Πολύ ωραία κόμμενα η Σίλβια. Την ήθελα για... Την ξέρεις τη Σίλβια? Την ξέρω. Δεν είναι ωραίος κόμματος? Ωραία είναι. Σ' αρέσει ρε μπαγκάς έτσι? Πάψε ρε. Ορίστε μας. Άκου μπαγκάς σας. Λοιπόν, λέγε συντομία τι έγινε. Τι να σε εξηγήσω κύριε αστυνόμο μου, τη γουστάριζα τη Σίλβια, το κατάλαβε ότι ήθελε να γλύψω κόκαλο. Ο Ροζ Ρόις μου λέει, δική σου μου λέει, ολόκληρη μου λέει, και τη μισή να είχα δεν με πήρε. Ας κράταγε το πάνω της να μου έδινε το κάτω της. Καταλάβατε κύριε αστυνόμο μου? Όχι, δεν κατάλαβα. Λέγε παρακάτω γιατί με σκότσες. Θα πας μου λέει, τρεις εικόνες μου λέει. Εικόνες. Γαρίφαλο μου λέει. Γαρίφαλο. Τη στιά σου μου λέει. Για ποια σου μαράτε, πάρ' τον μέσα. Πάρ' τον ήρθε. Σε παρακαλώ κύριε αστυνόμο, να σας εξηγήσω ότι αλήθεια σας λέω. Μια στιγμή. Για έλα εδώ. Ορίστε κύριε διευθυντά, λέγεται. Η Σίλβια. Μάλιστα. Σου είπε τη στιά σου? Μάλιστα, αλλά όχι της δικιάς μου, της δικιάς του. Του αλουνού μου. Για ο άλλος, υπάρχει κι άλλος? Αυτό δεν σας λέω κύριε αστυνόμε μου, ότι είναι κι ο άλλος με το γαρίφαλο. Ο χωροφύλακας. Όχι. Ο χωροφύλακας δεν κρατούσε το γαρίφαλο. Κρατούσε, αλλά ήταν κι ο άλλος. Ήταν κι άλλος που κρατούσε γαρίφαλο? Όχι, ο χωροφύλακας. Ω, πας τον ακούω, πας τον ακούω. Σας παρακαλώ. Από άδικο θα με πάτε μέσα. Δεν είμαι ένοχος κύριε αστυνόμε μου. Δεν είμαι ένοχος. Μαλάκας είμαι. Πρόσεχε τις εκφράσεις σου. Τι να προσέχω αφού είμαι. Αφού είμαι. Μυρίζει μασχάλης όμως. Ένα γόρι μου τη δίνει. Ένα. Κι άλλο κανένα.
είμαι μαζόχα. Ένα γόρι μου τη σπάει. Μαζόχα! Παιδιά, σταματήστε τα τραγούδια! Σταματήστε! Να πας εκείνο το αρκουδόπεδο που είσαι στη δισκοτέκ! Δεν υπάρχει αρκουδόπεδο! Τώρα ήρθαν και το πιάσαν για κάτι κλεμμένες εικόνες! Και ο χωροφύλακας μου είπε πως πιάσαν και το Στάθη για το ίδιο πράγμα! Το Στάθη το δικό μας! Ναι. Για κλοπή! Κάτι τέτοιο! Η Σίλβια σίγουρα! Αυτή ασχολείται με εικόνες! Προχθές τον έψανε μία ώρα ολόκληρη! Σίγουρα αυτή την έχει κάνει τη δουλειά! Κουράσε τη Σίλβια! Μήπως ξέρεις που τον έχουνε, που ναι, τον έχουνε! Ναι, εδώ στο τμήμα το δικό μας! Άντε πάμε, τι καθόμαστε! Ναι, πάμε, τι... Παιδιά! Κρατήστε την κιθαρά, το διαλάμε. Γιατί, τι έγινε, τι συμβαίνει. Τίποτα, θα σας πω αργότερα. Μα, άντε πάμε, πάμε, πάμε. Πάμε, πάμε. Έλα, κίτσα. Παιδιά, για ένα λεπτό σταθείτε. Ο Στάθης δεν είναι αυτός. Ναι, αυτός είναι. Άντε, τρέξτε. Πάμε. Τι έγινε, βρε Στάθη, πού ήσουν. Πες μου, τι έγινε, σε πιάσανε. Καλά, παιδιά, η Σίλβια είναι πολύ μεγάλη. Μη. Καλά, εντάξει. Κόντευε να με στείλει στα κάτεργα. Τι έγινε, πες μου, τι έγινε. Τι έγινε, έπεσε από δίπλα μου, από κοντά μου, μου αρέσεις, λέει και κάτι τέτοια και εγώ σαν χάνω στα έχαψα. Μου λέει, θα ζήσουμε μαζί, θα μεταφέρεις κάτι εικόνες από εδώ, από εκεί. Με έχει εγκαταλείψει κι αυτή, την πίστεψα εγώ και έπεσα. Δεν μου λες και οι εικόνες ήταν κλεμμένες. Τις είχε κλέψει ο άλλος εραστής της κυρίας. Ωραίους εραστάς έχεις, μαντάμ, να σου ζήσουνε. Καλά, και τώρα πώς σε άφησαν. Λόγω βλακείας. Αφού δεν έκλεψα, ρε, σε Αλέξη. Κοίτα, συμφορά που πήγαμε να πάθουμε. Καλά, ρε, να έλα να πηγαίνουμε εμείς να αφήσουμε τα παιδιά να τα κουβεντιάσουμε. Ναι, ναι, έλα, παιδιά, πέστε τα εσείς έτσι. Γεια σας. Παιδιά, περιμένετε, θα έρθω κι εγώ. Στάθη, περίμενε. Εσύ να πας στο αρκουδόπεδο, έτσι. Δεν υπάρχει αρκουδόπεδο. Με το Σωτήρι τυχαία συναντηθήκαμε εκείνο το βράδυ στο σπίτι της θιάς του. Και εδώ της θιάς του. Γιατί ήταν κι αλλού. Μα της θιάς του μας έκαψε, ρε κίτσα. Δεν καταλαβαίνω. Δεν χρειάζεται να καταλάβεις και πολλά πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, τυχαία συναντηθήκαμε. Άσε, ρε, σε κίτσα, τυχαία της θιάς του. Τυχαία στην δίσκο. Τυχαία σας έπιασα κι εγώ. Ανέκδοτα ποντιακά μας λες τώρα. Ε, τέλος πάντων σου ζητάω συγγνώμη. Δεν τη θέλω, άστο, θα το σκεφτώ πολύ. Μα γιατί. Έτσι, γιατί εμείς οι δύο τέρμα. Τέρμα κίτσα. Κίτσα, δεν σε αγαπάω, μ' ακούς. Εσύ το δρόμο σου και εγώ το δικό μου. Και που είσαι, δεν θέλω κλάματα και τέτοια. Φιλοσόφησε το λίγο, λίγο. Έτσι. Βρε, δεν πάει να πνιγείς που θα κλάψω για σένα. Πολύ σωστά. Άνα χαθεί. Χαίστηκα. Τι, κίτσα! Κίτσα, πού είσαι! Κίτσα, άκου να σου πω! Άντε ρε Νίκο, ακόμα δεν μαζέψατε. Τώρα το σκουπίζω και τελειώσαμε. Πω πω. Τι είναι ρε. Το πρόσωπο. Πάω. Γεια σου. Ήθελε λίγο καθάρισμα εκεί. Πάρε. Τι είναι. Ευχαριστώ. Καθώς, κάτσε μια στιγμή να σου καθαρίσω και το καθρεφτάκι. Δεν είναι ανάγκη. Ε, μα τι, κατοστάρικο έδωσες. Γιατί δεν μου αρέσει να υποχρεώνω. Σήμερα βλέπω μιλάς, ε. Εδώ κοντά κάθεσαι. Εκεί απέναντι. Τι δουλειά κάνεις. Βοηθάω τον αδερφό μου. Αδερφό σου τι δουλειά κάνει. Κάθεται. Κατάλαβες τώρα γιατί δεν μιλούσα τις πρώιες. Για να μην ακούτε τις κρυάδες. Έλα, εντάξει, ξέχασε το, δεν θα το ξανακάνω. Μιλάς σαν να είσαι σίγουρος ότι θα ξαναβρεθούν. Ε, αφού έρχεσαι εκεί, αφού... Σήμερα ήταν τελευταία φορά. Η κυρία που μου κάνει γερμανικά φεύγει. Δηλαδή θα σε χάσουμε. Θέλεις πολύ να με ξαναδείς. Ξαντρελός. Πώς σε λέμε. Αλέξη. Εσένα. Σοφία. Άκου λοιπόν, Αλέξη. Όταν επιθυμούμε πραγματικά να δούμε έναν άνθρωπο, ποτέ δεν τον χάνουμε. Κάπου θα ξαναβρεθούμε. Γεια. Όχι, τι θα πει γεια. Σοφία! Αρχίσατε κιόλας να τρώτε. Περιμένετε να φέρω πρώτα τη σαλάτα. Αργείς. Άσε, θα τη φάμε μετά. Αχ, τι παιδιά έκανα, Θεέ μου, βρε, από ποιον πήρατε. Ούτε εγώ ήμουν έτσι, ούτε ο πατέρας σας. Μήπως μας έκανες με κανέναν άλλον. Σκασμός. Δεν τρέπεσε λιγάκι. Ο μεγάλος πού είναι. Όπου να είναι θα έρθει. Ακούσε εκεί.
Ακούς να πάει να ανακατευτεί με εικόνες. Μην του πεις τίποτα τώρα που θα έρθει και καταλάβει ότι το είπαμε εμείς. Μη φοβόσαστε. Ξέρω εγώ πώς θα του το πω. Έχω τον τρόπο μου. Πάρτε μου να φάω γιατί είμαι πολύ στεναχωρεμένος. Δεν τρέπεσε βρε. Δεν τρέπεσε. Αυτά περίμενα εγώ από σένα. Τούσου. Να μην αβασκαθώ. Δεν μου λες μπορείς να μου πεις γιατί έπεσες τόσο χαμηλά. Για να ανέβω ψηλά. Να χαθείς, να χαθείς. Εσείς το είπατε ρε καθήκια. Δεν χρειαζόταν να μου πουν αυτοί τίποτα. Όλα μαθαίνονται. Γιατί βρε το έκανες αυτό. Γιατί. Να μάρτησα για μια χιλιάρα. Κοροϊδεύες, κοροϊδεύες. Γιατί να κοροϊδεύω, γιατί να κοροϊδεύω. Ρε σημανά δύο αδυναμίες έχω στη ζωή μου. Τις μοτοσυκλέτες και τις γυναίκες. Γιατί. Ξέρω εγώ γιατί. Γιατί. Γιατί καβαλιούνται και οι δύο. Να χαθείς, δεν τρέπεσε λιγάκι. Γιατί ψέματα είναι. Άστον αυτόν είναι πολύ κοροϊδεύ. Του ρίχτηκε η κυρία, του έταξε και λεφτά και την πάτησε. Εδώ που τα λέμε, αν μου την έπεφτε και εμένα μια τόσο ωραία γυναίκα και μου εξασφάλιζε από πάνω τα λεφτά να πάρω και μοτοσυκλέτα, τότε θα μου λυψός άμα δεν πήγαινα μαζί της. Μπράβο! Ήθελες να είχες γιο λυψό! Αμάν πια! Αμάν με αυτές τις μοτοσυκλέτες και τα μηχανάκια! Μπρε! Βρε πόσο κάνει ένα μηχανάκι να σου δώσω να το πάρεις τέλος πάντων να ησυχάσουμε. Εάν είναι να πας φυλακή για μια μοτοσυκλέτα, έχω 100.000 στην πάντα για ώρα ανάγκης. Πάρτες! Φέρτες! Μπράβο ρε Μανούλα! Μπράβο ρε Μανούλα! Μόνο εσύ με καταλαβαίνεις. Μανούλα! Μητέρα! Μαμά! Εντάξει, μάδερ, φτάνει. Δώσ' μου το. Πού πας, καλέ, πού πας, δεν θα πιεις το γάλα σου. Έχω πρόβα. Καλημέρα, Ντόμνα. Έλα, Χριστέ και Παναγιά, πρέ, πρωί-πρωί ακόμη δεν ξύπνησες στη στολή, έβαλε. Έχω προπόνηση. Καλά ήταν να μην πάρω τη μοτοσυκλέτα. Τώρα που την πήρα τη μοτοσυκλέτα, ο Σταθούλης σου θα γίνει και ο πρώτος πρωταθλητής. Ο Σταθούλης μου όμως να φροντίσει να βρει και καμιά δουλειά. Έτσι, γιατί τα λεφτά που σου έδωσα ήταν δανεικά και πρέπει να ξαναμπούν στη θέση τους. Γλυκιά μου, Ντόμ, να μην ανησυχείς τώρα, θα ζητάει όλος ο κόσμος το Σταθούλη. Ρε μάνα, ένα περίεργο πράγμα, ρε παιδάκι μου, όταν ανεβαίνεις επάνω στη μηχανή νιώθεις άλλος άνθρωπος, να πούμε. Είναι μια άλλη ιστορία, έτσι, και σου έρχεται να φωνάξεις, να πούμε, πίσω και σας έφαγα, μεγάλη δύναμη σου λέω, και πού είσαι, μάνα. Η μοτοσυκλέτα είναι η πρώτη γκόμενο παγίδα, μεγάλη γκόμενο παγίδα. Καλά είμαι και ο πρώτος, ο Χάι. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Δεν μου λες, ρε φίλε, πού άφησες τη μηχανή χθες το βράδυ. Κάτω στην αυλή. Την έδεσες. Βέβαια. Είσαι σίγουρος. Με τέσσερις αλυσίδες. Εγώ δεν είδα τίποτα. Δεν είναι δυνατόν. Δεν μπορεί να μην είδες τίποτα. Δεν μου λες τέτοια. Δεν είναι δυνατόν. Όχι, δεν είναι δυνατόν. Δεν είναι δυνατόν! Όχι. Γιατί μου το κάνατε αυτό, ρε καθήκια. Γιατί σε μένα, ρε καθήκια. Γιατί, ρε! Γιατί, ρε τσουγλάνια! Γιατί, γιατί, γιατί. Γιατί. Γιατί.
μεγάλη βιομηχανία ζητά δύο πολιτές για το υποκατάστημα Αθηνών με περιοχές ευθύνης μέσα στο νομό Αττικής. Οι υποψήφοι πρέπει να είναι απόφοιτοι λυκείου, να έχουν άδεια οδηγήσεως αυτοκινήτου. Πάρα πολλά. Καμαριέρες καθαρίστριες. Μάλλον δεν κάνουμε για καμαριέρες. Πλάκα μας κάνει, ρε. Ζητούνται σερβιτόροι για μεγάλη τουριστική μονάδα. Πληροφορίες στα τηλέφωνα. Τι λες, πάμε. Πού? Σερβιτόροι. Έτσι όπως γίναμε μέχρι και σκατατζίδες γινόμαστε. Λοιπόν, αύριο θα είμαστε εκεί. Εσύ, στραβώσεις να μας σκοτώσεις! Ρε Αλμπάνι! Άνα μου χαθείτε, αλήτες! Ποιον είπες αλήτη, ρε! Ποιον είπες αλήτη, ρε! Καθήκη! Μα δεν τον άκουσες, τι είπε, ρε! Μας είπε αλήτες, ποιον είπες αλήτη, ρε! Ας το διάλο κολόγια, ρε! Κάντε να τράβω από εδώ, είχε χάρη πάω για δουλειά τώρα! Μα δεν περπατάτε έτσι μέσα του δρόμου! Έλα, τράβα τώρα! Άντε, τράβα τώρα, μη σε χέσω, άντε, άντε! Ας το διάλο! Ψυχίστηκα πολύ. Ξέχνα το, πάμε στη δουλειά μας τώρα. Καλημέρα κύριε Διευθυντά. Καλημέρα. Τι έγινε με την αγγελία που βάλαμε, ήρθε κανένας σερβιτόρος? Τηλεφώνησαν δύο, είπαν ότι θα έρθουν. Έπρεπε να ήταν εδώ. Ωραία, όταν έρθουν ένα μου τους στείλεις να τους δω. Βέβαια. Χαίρετε, εδώ είναι που ζητάτε σερβιτόρους. Είστε εσείς που τηλεφωνήσατε? Μάλιστα. Ναι, είναι ο αδερφός μου. Είμαστε και δύο, με το τηλέφωνο. Ναι. Μια στιγμή παρακαλώ να φωνάξω διευθυντή, γιατί με αυτόν θα μιλήσετε καλύτερα. Μάλιστα. Ωραία, ευχαριστούμε. Ευχαριστούμε πολύ. Ρε εσύ, ωραία είναι εδώ, έτσι. Έχει και ωραίες γυναίκες, ε. Όχι, πάψε, μην μου μιλάς για ωραίες γυναίκες, γιατί οι ωραίες γυναίκες εμένα μου φέρνουν ατυχία. Καλά τώρα. Τι καλά. Ορίστε, η κύριοι είναι. Την τύχη μου μέσα. Μικρός που είναι ο κόσμος. Τι κάνετε, πώς είστε? Στο σπίτι όλοι καλά, ο θείος, η ξαδέλφη. Δρόμο, δρόμο, μη βάλω και σας πάσω στο ξύλο. Δρόμο είπα. Θέλεις να τα ξανακούσεις, κολόγερ, έτσι? Έλα, ρε, σταθιά, άστονα και πάμε να φύγουμε. Μα δεν τον άκουσες, τι είπε, θα στείλει, λέει, να μας δει. Άντε, ρε, στείλε, στο διάλο. Πήγαινε. Θα φύγω όποτε θέλω εγώ. Έλα, πάμε, Στάθη. Θέλω και φεύγω. Κολόγερε. Πάμε τώρα. Εγώ θέλω και φεύγω. Πάμε, ρε, παιδί. Εγώ θέλω και φεύγω. Έλα ρε, κάτσι. Τι ατυχία είναι αυτή που μας δένει. Μα το Θεό μου, ήρθε να βάλω τα κλάματα. Ναι ρε Θεούλη μου, όλα τα στραβά και τα ανάποδα σε εμάς τα ρίχνεις. Ε, πώς δεν τα ρίχνεις τώρα? Παίρνω μηχανή, βάζεις και μου την κλέβουνε. Εντάξει, εντάξει, μη φωνάεις, δεν έβαλες εσύ. Αλλά τους βλέπεις. Τι? Δεν τους βλέπεις? Αφού σε πανταχού παρόρεσε, θε, τα βλέπεις. Αφού τους βλέπεις, γιατί δεν τους δείχνεις μία να πάθουν αποπληξία? Πώς θα γίνει? Δεν φτάνει αυτό. Το άλλο, πάμε για δουλειά. Βάζεις και περνά από μπροστά μας εκείνος ο κολόγερος με το αυτοκίνητο. Γιατί δηλαδή? Παντοδύναμος είσαι. Τι να έκανες? Να τον έβαζες να παίρνει από την άλλη μεριά. Πώς θα γίνει? Δεν μιλάς τώρα, έτσι? Δεν σε συμφέρει? Όταν σε στριμώχνουνε πάντα, δεν μιλάς εσύ. Έτσι είναι, ρε Σιδέ. Είναι αμαρτία από το Θεό, Θεούλη μου. Πολύ καημό έχεις. Ε, βέβαια κι έχω. Όλα τα στραβά πάνω μου τα ρίχνεις. Μπορώ να βοηθήσω? Μπορείς. Αλλά γιατί μιλάς σαν τραβεστή? Τι σκουτάς, ρε? Εσείς μιλούσατε τόση ώρα? Ναι, εγώ. Για πέστε μου, τι σας συμβαίνει? Δεν τα λες καλύτερα εσύ, Αλέξη? Καλά, όχι εσείς να μου τα πείτε, που τα λέτε και νόστιμο. Ρε Σι, Θεούλη μου, είπαμε να με βοηθήσεις, αλλά όχι κι έτσι. Κύριε Διευθυντά, ναι. Η κυρία Λιβανού πήρε τηλέφωνο και είπε να πάτε στην καμπάνα της. Καλά. Γεια σου, μπαμπά. Γεια σου. Μη φύγεις, θα γυρίσω. Πού πας? Με θέλει η κυρία Λιβανού. Από τότε που αγόρασε τις περισσότερες μετοχές και πήρε την προεδρία μας, έχει ταράξει. Εγώ τη συμπαθώ. Εγώ δεν την μπορώ. Περίμενε, θα γυρίσω. Πάμε και εγώ μαζί σου, θέλω να τη δω. Καλά. Στην υγειά σας, ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά. Εμείς στεναχωριέστε. Όλα θα πάνε καλά. Όλα θα βολευτούν. Ε, όχι, δεν είναι δυνατόν. Είναι, είναι. Α, ήρθατε, κύριε Πασχαλίδη. Ο κύριος θα δουλέψει προσωρινά στο μπαρ σας σερβιτόρος και ο νεαρός θα δουλέψει με το συγκρότημά του στο κλαμπ. Προσέξτε, κυρία Λιβανού. Δεν θέλω καμία συζήτηση. Δεν θέλουμε συζήτηση. Ναι, μπαμπά, γιατί το συζητάς? Τι κάνεις, Σοφία? Πολύ καλά, κυρία Λιβανού.
Προσέξτε, κυρία Λιβανού. Με τους κυρίους συνέβη το εξής. Κύριε Πασχαλίδη, πηγαίνετε. Άντε, πήγαινε κολόγι. Ελπίζω να μην το μετανιώσετε. Ναι, μπαμπά, θα το μετανιώσουμε. Γεια σας. Στάθη. Στάθη, είπα. Μην ομιλείτε στον οδηγό, τα κάνει μάτι. Έλα, να πάψε. Πάρε αυτά και πήγαινε στην καμπάνα της κυρίας Λιβανού. Όπου ένα σκο. Πόπο κι άλλο σκο. Πόπο κακικόλι. Δελφίνη το κορίτσι. Τι σε εσύ, παιδί μου. Καλά, δίνω και τα ρέστα μου. Άραξε, γιατί καμακώσαμε πρώτοι. Μα πραγματικά είναι κόρη του Πασχαλίδη. Το μόνο της ελάττωμα. Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Σου πιάνω το χέρι, γεμίζω ευτυχία. Ρουφώ του κορμιού σου τη θεία ευωδιά. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατώ μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Σ' αρέσει? Πολύ. Για σένα το γράψα. Ευχαριστώ. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κρατάω τα αστέρια, κρατάς την αυγή. Ο κόσμος κοιμάται, παντού ησυχία. Κι εμείς περπατάμε μονάχοι στη γη. Με λένε Αλέξη, σε λένε Σοφία. Κράτω μια κιθάρα, κρατάς μια καρδιά. Τι κάνετε, καλά? Χαίρετε. Στάθη μου. Μ' αρέσεις πολύ, Στάθη μου. Είσαι πολύ ωραίο αγόρι. Στάθη μου, ξέρεις, έχω μία αδυναμία στα αδύνατα αγοράκια σαν εσένα. Αλλά είμαι τροπαλή και έχω χάσει πολλές ευκαιρίες. Όταν πίνω όμως γίνομαι άλλος άνθρωπος. Στάσου να πιω λίγο. Όχι, μην πίνετε, δεν φταίω εγώ σε τίποτα. Σ' αγαπάω, Στάθη μου. Όχι, κυρία Χριστίνα. Σ' αγαπάω, Στάθη μου. Κάλμα, κυρία Χριστίνα. Στάθη μου, σ' αγαπάω. Σας παρακαλώ, κυρία. Σε θέλω, Στάθη μου. Κυρία Χριστίνα, σ' αγαπάω, Στάθη. Μα δεν πρέπει, κυρία Χριστίνα. Άμα πια λυσάρα. Γεια σου, Ρένα. Μπορώ να κάτσω? Κάτσε. Αν είμαι ανεπιθύμητη να μου το πεις, ε. Κάτσε κάτω. Τι ανεπιθύμητη και ανοησίες μου κοπανάς. Το λέω γιατί αυτό το κάτσε δεν μου το λες με πολύ όρεξη. Ρε, κάτσε κάτω κι άσε με μένα. Εγώ έχουμε σε άλλη φάση. Στο αλλού. Με τον Τζόνι, ε. Ναι, το τσογλάνι. Κι εγώ. Τι κάνει ο Στάθης? Αυτός την έπιασε για τα καλά. Διευθυντή θα τον κάνουν εκεί που είναι. Του είπε σε άγρια η διευθύντρια.
Είναι ωραία κοπέλα. Δεν ξέρω, αλλά μάλλον πρέπει να είναι γιατί ο Στάθης μας είναι πολύ δύσκολος. Δηλαδή θες να πεις πως πάει, με ξέχασε εμένα, Εσένα, αποκλείεται παιδί μου, εσείς η καψούρα του η ατελείωτη. Αλλά του βγήκες και πολύ κόντρα, αδερφούλα μου. Και το έχασε το παιχνίδι. Δεν νομίζω. Εσύ του κρατάς πόζα, έτσι να κουνήσεις λιγάκι το δαχτυλάκι σου, τον ξαναπέρνεις κοντά σου. Εγώ μονάχα που τον έχασα για πάντα. Δεν του έχεις κάνει και κανένα γυμνάσιο. Τι γυμνάσιο και λύκειο μου λες. Βέβαια, τρέχεις από πίσω του σαν θύμα. Για κάνε πως δεν γυρίζεις να τον κοιτάξεις. Για να σε δει και με κανέναν άλλον στα σου σου και μου μου. Παίξ' τον ένα κόντρα παραμύθι και τότε σου λέω. Και πού να τον ευρώ τον άλλονε. Έλα μωρέ, τόσα παιδιά υπάρχουν. Να, ορίστε ο Γιαννάκης. Ποιος Γιαννάκης? Αυτός που μιλάει με τον Σοκράτη? Ναι. Μα αυτός είναι μάπας. Δεν έχει σημασία, είναι νόστιμος. Ωχνάτος, Θεούλη μου, τρέμω. Τρέχα γρήγορα στο Γιαννάκη. Τρέπομαι. Τρέχα. Γιαννάκη, τι κάνεις? Συζητάω με τον. Έλα από εδώ να σου πω κάτι. Κάνε μου τη χάρη, αγκάλιασέ με. Τρελή στα καλά καθούμενα. Σε παρακαλώ, κάνε μου αυτή τη χάρη, αγκάλιασέ με. Σιγά πουλάκι μου, μας βλέπει και ο κόσμος, σιγά. Ό,τι πεις αγάπη μου, σ' αγαπάω όπως μ' αγαπάς κι εσύ. Γιαννάκη μου, σ' αγαπάω πολύ. Σιγά, θα πιάστε κοριούς. Άνα χαθείς κόπανε, μου χάλασες την παράσταση. Παράσταση έπαιζες και δεν μου το εξήγησες. Έλα να την παίξουμε μαζί τότε, άντε. Τώρα παίξ' την μόνο σου. Το βλάκα, μου τα χάλασε. Δεν πειράζει, τσίπησε. Αν δεν τσιμπούσε δεν θα μίλαγε. Εσύ εντάξει, εγώ τώρα τι κάνω. Αχ, μην παραπονιέσαι κι εσύ, εσύ το έχεις σίγουρο. Το Στάθη. Αν ποιον άλλονε. Δηλαδή τι λες, να πάω να τον βρω? Εγώ απορώ γιατί είσαι ακόμα εδώ. Το βράδυ με την ησυχία είναι πιο ωραία η πισίνα. Όλα τα πράγματα το βράδυ είναι πιο ωραία. Πράγματι. Όταν μάλιστα είσαι και ερωτευμένος. Υπάρχει στην εποχή μας έρωτας. Εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Τι σε κάνει να το πιστεύεις? Έχεις ερωτευθεί? Ναι, έχω ερωτευθεί. Ή νομίζω πως έχω ερωτευθεί. Πότε? Στο παρελθόν ή τώρα? Δεν νομίζεις πως είμαι μάλλον μικρή για να έχω παρελθόν? Δηλαδή τώρα είσαι ερωτευμένη, Ναι, τώρα. Και με ποιον? Τι θέλεις ρε Αλέξη, να σου κάνω ερωτική εξομολόγηση? Αυτά τα κάνουν οι άντρες. Παιδί μου. Σοφία. 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 Τι να σου πω ρε μπαμπά, ο Ρεσόρης είσαι πολύ σπαστικός να πούμε. Σοφία, σταμάτα. Μα κύριε διευθυντά, είσαι και πολύ σπαστικός δηλαδή, έτσι? Ρε μπαμπά, ενοχλούν τον άλλο όταν φιλιέται. Εσύ Αλέξη, έλα. Τι πούτη και τι πισί έχει απλωθεί κάτω στην αμμουδιά, ρε παιδί. Εσύ δεν είσαι τώρα για τέτοια. Γιατί δεν είμαι? Γιατί εσύ έχεις την κυρία Χριστίνα. Α, κοίταξε να σου πω τέρμα η κυρία Χριστίνα, δεν αντέχω άλλο, το ξέρεις. Γιατί? Γιατί εγώ δεν μπορώ να κάνω τον αγαπητικό σε μπουλντόζα. Επειδή είναι παχιά. Όχι επειδή είναι παχιά, γιατί το έτσι μου δεν είναι για να κάνω τον αγαπητικό, άλλωστε εγώ είμαι ταγμένος στην κίτσα μου. Δηλαδή εδώ που τα λέμε είσαι ψηλό καψούρης. Όχι ψηλό, χοντρό καψούρης. Λέτε παιδιά και έχω καταπιεί μισό κιλό καψουρόσκονη. Αυτός είσαι γουστάρο. Λοιπόν Στάθη, μ' αρέσεις έτσι. Ναι. Πάμε για την πισίνα. Φύγαμε. Θέλεις να έρθεις? Και, όχι, εγώ έχω να επιθεωρήσω μερικούς κόλλους και μετά... Ωστόσο όμως θα σε συνοδεύσω. Πο-πο-πο-πο ένας ποπός. Άλλοι λένε το χέρι, εγώ να σου πω το πόδι. Τι θα γίνει με εσάς κύριε Στάθη? Αμάν, η κίτσα. Δεν είναι δυνατόν. Γιατί δεν είναι δυνατόν? Είχα τέτοια γκόμενα και δεν το ήξερα. Έτσι είναι. Ό,τι έχουμε δεν το εκτιμάμε.
Βρε την Κίτσα. Κοίτα πως μεγάλωσε η Κίτσα. Ολόκληρος κορίτσαρος η Κίτσα. Τι κάνεις εκεί? Σε ξεπαφές τρίτου τύπου, Κίτσα. Άστα αυτά, εσύ δεν έχεις ανάγκη. Εσύ έχεις ένα σωρό γυναίκες. Τις βάζεις κιόλας και πάνω στη μοτοσυκλέτα και... Μη μου μιλάς για μοτοσυκλέτα μου και για την ψυχή μου, την κλέψανε. Αλλά δεν θα το πιάσω αυτό που την έκλεψα, να τον σκίσω. Θα σου πάρει τώρα άλλη κυρία διευθύντρια. Δεν υπάρχει πλέον κυρία διευθύντρια. Πώς δεν υπάρχει? Τώρα υπάρχει μία, μόνο μία. Ποια? Η Κίτσα, βρε ζώων, η Κίτσα. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Στάθη! Τι είναι? Σε θέλει ο Πασχαλίδης. Έρχομαι. Και πού είσαι? Θα ξαναγυρίσω να τα πούμε, έτσι? Μη φύγεις. Τρελή είμαι. Και πού είσαι? Ρίξε κάτι πάνω σου, ρε παιδάκι μου. Κυκλοφορούνε δράκι. Δεν στάθη. Εντάξει. Στάθη μου, σταθάκι μου. Τι κρέψεις εδώ με αυτό? Σταθάκι μου, βασικά να πούμε, όπως βλέπεις, η αδερφούλα σου απόκτησε και μοτοσυκλέτα και αγόρι. Για λέγε, Τζόνι, τι ήθελες να πεις στο Στάθη? Να, βασικά θα να πω, εντάξει, ότι έγινε, έγινε έτσι, και να που τη βρίσκουμε ωραία μαζί και λέμε να το αποχωρήσουμε στο γάμο και θέλαμε πως να μας πεις το ok. Τη μοτοσυκλέτα την ξεχρέωσες, ρε? Μέχρι τελευταία δόση. Τότε πάρ' την, αχάρισμά σου. Και πού είσαι? Μην την ξαναφέρεις πίσω, επιστροφές δεν δεχόμαστε. Επιστρέφω. Σ' αγαπάω πολύ. Σταμάτα, Λυσάρα, περίμενε. Κάποιο εκτικό παιδάκι με θα με ξεκάνεις. Θα μου χαλάσεις και το εργαλείο μου. Ποιος σου μίλησε για εργαλείο? Έχεις δίκιο, τι να σου κάνει το δικό μου εργαλείο? Εσύ θες το λευκό πύργο. Εγώ από σένα ζητάω μόνο λίγη στοργή. Εγώ είμαι ερωτευμένος, έχω που να δώσω τη στοργή μου. Είμαι πολύ καψούρης, 15.000 βαθμούς της κλίματος Ρίχτερ. Πολύ καψούρης τώρα που στα είπα όλα. Άμα θέλεις κράτησέ με στη δουλειά. Άμα θέλεις διώξε με. Στάθη, είσαι πολύ ντόπρο παιδί. Δεν βαριέσαι, Χριστίνα? Στη σημερινή μας εποχή τους ντόπρους τους λένε μαλάκες. Όχι, Στάθη. Και για να σου αποδείξω ότι κανένας δεν χάνει με το να είναι εντάξει, από αύριο αναλαμβάνεις τη διεύθυνση στο ρεστοράν. Αλήθεια, Χριστίνα μου. Είσαι ψυχούλα, Χριστίνα μου. Είσαι ψυχάρη, Χριστίνα μου. Σ' αγαπάω, Χριστίνα μου. Πάω να το πω στην Κίτσα, Χριστίνα. Τι άδειες? Γάμου, βρε ζώων, γάμου, βρήκα δουλειά. Και τι δουλειά, διευθυντής? Μπράβο, Στάθη μου, επιτέλους τα κατάφερες. Τώρα θέλω να σου πω κι εγώ κάτι. Δώσε μου μόνο το λόγο σου ότι θα με συγχωρέσεις. Συγχωρεμένη, να συγχωρεμένη. Θυμάσαι τότε που αγόρασες τη μοτοσυκλέτα και ανέβαζες επάνω τα κορίτσια? Μου μιλάς για μοτοσυκλέτα, γιατί πικραίνομαι. Ναι, κι εγώ πικραινόμουν τότε, και γι' αυτό. Α, όχι, δεν μπορώ να σου το πω. Έλα, λέγε τώρα, λέγε, με έσκασες. Έβαλα τον αδελφό μου και στην έκλεψε. Σιγά το πράγμα, τώρα έβαλε τον αδελφό. Και καλέει! Στην έκλεψε. Ο αδελφός σου! Τη μηχανή μου! Θα σε πνίξω, μάλλον. Είναι εδώ η μηχανή. Θα σε πνίξω, μάλλον. Είναι εδώ. Θα σε πνίξω στα φιλιά. Πάμε, αγάπη, πάμε. Μηχανάρα μου. Αγάπη μου. Κούκλα μου. Αγάπη μου, γλυκιά μου. Κορίτσι μου, λατρεία μου, σάλτα! Πού θα πάμε? Στα αστέρια, στον ουρανό, στον κόσμο ολόκληρο! Αυτός είσαι, καμικάζι, αγάπη μου! Σάλτα! Oh.
μηχανή σου σαν μου κρίζει το μοτέρ. Νιώθω στα σύννεφα ωραίος καμικάζι. Και πως θα δείχνει η βελόνα.